καλησπέρα σας. Στα 15 λεπτά και μετά από τις 5, Λίμπερο 107,4. All About Aris On Air. Χρήστα Θοτσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Θα πάμε παρέα σήμερα μέχρι και τις 7, Παρασκευή 12 του Οκτώβρη. Στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, με όλη την επικαιρότητα από ποδόσφαιρο, μπάσκετ και όχι μόνο, πριν από ένα αγωνιστικό Σαββατοκύριακο, το οποίο όμως δεν περιλαμβάνει ποδοσφαιρικό Άρη. FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54526, μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή για την ώρα, μετά τις 6 ανοίξουμε και γραμμές και σε λίγο θα πάμε κάπως έτσι απότομα και με το ξεκίνημα της εκπομπής στον πρώτο καλεσμένο μας με θέμα φυσικά τον ποδοσφαιρικό Άρη. Μπορεί να το κάνει πιο μετά. Λοιπόν. Ναι, μια δουλειά, μια δουλειά που μπορεί να γίνει και πιο μετά όμως. Θα φύγω μετά. Λοιπόν, θα πεντέμιση σου πάρε χρήσα, δεν σου είπα σε 6,5. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με ποδοσφαιρικό Άρη για να μιλήσουμε για την ομάδα. Έχει διακοπή, δεν έχουμε αγωνιστική δραστηριότητα. Έχουμε όμως ήδη ένα πρώτο καλό δείγμα για τους κυτρινόμενους μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Αν μας βοηθήσει η τηλεφωνική επικοινωνία, βλέπω τον Γιάννη Ζάτση δίνει τη δική του μάχη. Λοιπόν, για να βρει τον καλεσμένο μας. Λοιπόν, θα συζητήσουμε λοιπόν για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Έχουμε ήδη ένα πρώτο δείγμα μετά από αυτές τις 6 πρώτες αγωνιστικές και θα το κάνουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος έφυγε σαν φίλος από την ομάδα, παραμένει φίλος της ομάδας, παρακολουθεί και αυτό την πορεία της φέτος και ο λόγος γίνεται για τον Δημήτρη Σπανό. Coach, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Καλησπέρα στον Πόδο Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σε όλους τους Αριανούς. Ακόμα περιμένετε να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Τελικά θα ξεκινήσουμε 28 του μήνα, αλλά... Σίγουρο! Εντάξει, ναι, είναι σίγουρο. Αλλά τα ζήσαμε πέρσι, πρόπερσι, εντάξει, μετά ξαναλέμε. Επίτηδες έγινε. Είναι πια de facto κατάσταση. Γίνεται επίτηδες coach για να προλάβουν όλοι οι προπονητές την παρέλαση. Σωστό και αυτό, δεν είναι αυτό. Σου λέει, εντάξει, αν και νομίζω έναν τον διώξαν παιδί, ας τον Ηρακλή, έφυγε πριν αρχίσει. Η προετοιμασία. Αυτά είναι τα άσχημα του επαγγελμάτου. Υπάρχουν. Με τον οποίο μάλιστα Σπύρο Μπαξεβάνο έχετε νομίζω και φιλική σχέση coach, έτσι. Γνωρίζεστε αρκετά καλά. Έχω άριστη σχέση, είναι δικός μου άνθρωπος. Και τον εκτιμώ πολύ και προπονητικά και σαν άνθρωπο. Αλλά υπάρχουν και αυτά δυστυχώς στο επάγγελμα, εσείς τα ξέρετε πολύ καλά. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν. Δεν μπορεί να τα κρίνει. Ναι. Ο κάθε παράγοντας μπορεί να σκεφτεί με τον δικό του τρόπο. Σίγουρα. Σίγουρα. Εντάξει, το θετικό πάντως για εσάς είναι ότι ξεκινάτε. Έχετε δώσει αρκετά φιλικά και από τον Άρη πέρυσι το γνωρίζετε ότι είναι λίγο κουραστική αυτή η διαδικασία. Αλλά σιγά σιγά όπως φαίνεται θα έχουμε και τη σέντρα στην Football League. Στη Super League την είχαμε βέβαια νωρίτερα. Βέβαια και εκεί λίγο έλειψε να καθυστερήσουμε. Με έναν Άρη που σε αυτές τις πρώτες 6 αγωνιστικές coach έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης στο ελληνικό ποδόσφαιρο και με την επιστροφή του που ήταν φυσιολογικό αλλά και με την έως τώρα παρουσία του στο πρωτάθλημα. Εντάξει, θα ήταν γεγονός αυτό, μάλλον δεν είναι γεγονός η επιστροφή του Άρη. Εντάξει, είναι μια από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλάδα. Λογικό ήταν να συζητιόταν, ξεκίνησε και πάρα πολύ καλά και νομίζω θα συνεχίσει και καλά. Άρα λοιπόν όλοι περίμεναν ομάδες, μάλλον όλοι περιμένουμε ομάδες στο ελίτη στυλ Άρη, βέβαια, με μεγάλα ονόματα, κόσμο, ωραία γήπεδα. Είναι ευχής έργων να δούμε τρεις και τέσσερις. Τώρα έκανες κάτι Χρήσανθε και δεν ακούω όμως τον κύριο Σπανό. Τώρα τον ακούω. Παλεύει ο Χρήσανθος εδώ πέρα με τα ακουστικά. Λοιπόν, τον Άρη μέχρι στιγμής coach πώς τον βλέπεις με βάση αυτό το οποίο παρουσιάζει μέσα στο γήπεδο με καλές και κακές στιγμές θα λέγαμε κάποιες φορές στο παιχνίδι του. Ναι, κοίταξε, για μένα θα ήταν πολύ εύκολο να πω χιλιαδιού. Απλώς κάποιοι μπορεί να περιμένουν άλλα. Εγώ ξέρω ότι έχω συνηθίσει να λέω την αλήθεια και την πραγματικότητα όπως τη βλέπω. Ένα πολύ σημαντικό νομίζω για τον Άρη, για τον οργανισμό Άρη και για τον προπονητή που είναι εκεί, είναι να βγάλει το στυλ μιας ομάδας. Δηλαδή η ομάδα να έχει αγωνιστική ταυτότητα. Και θεωρώ ότι το βασικό, το πρώτο που έκανε ο κύριος Σερέρα, ήταν να δείξει ένα στυλ παιχνιδίου. Και νομίζω είναι αυτό το οποίο ταιριάζει σε αυτή την ομάδα. Δηλαδή ένα παιχνίδι κυριαρχίας, να μπορεί να αναπτύσσει το παιχνίδι από την άμυνα, να μπορεί να δημιουργεί ευκαιρίες, να κρατάει την κατοχή της μπάλας, γενικώς να έχετε ανοιγμένο του παιχνιδιού. Νομίζω ότι η βασική σκέψη του προπονητή αλλά και των ανθρώπων της ομάδας ήταν αυτή, δηλαδή να δείξει παντού ποιος είναι ο Άρης. Θεωρώ ότι εκεί η ομάδα έχει πετύχει πλήρως. Φαίνεται
όμως ο Άρης δίνει αυτή τη στιγμή την αίσθηση της ομάδας που πρέπει να, πρέπει να δείξει λίγη υπομονή για να αρχίσει να βγάζει στο γήπεδο το πλάνο του προπονητή στο βαθμό που το θέλει και ο ίδιος ο προπονητής. Και φαντάζομαι, συμφωνείς και εσύ με αυτό, δεν είναι εύκολο τη στιγμή που μιλάμε και για ένα ρόστερ με 18 νέα πρόσωπα. Συμφωνώ απόλυτα και ξέρετε, ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει να χτίζει το δύσκολο κομμάτι του ποδοσφαίρου. Δηλαδή, το να περιμένεις να πέσεις και στο πόλεμο, να κερδίσεις κάτι εφήμερα, σύν το χρόνο, δεν είναι το εύκολο κομμάτι. Το δύσκολο είναι αυτό που έχει διαλέξει ο τωρινός Άρης. Νομίζω όμως ότι μακροπρόθεσμα, μάλλον όχι μέσω μακροπρόθεσμα, θα πάρει αυτό που πρέπει. Δηλαδή, εντάξει, ήρθανε κάποια αποτελέσματα. Εγώ θεωρώ ότι η ομάδα θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά. Δηλαδή, μην ξεχνάτε ότι έκανε δύο ήττες, εντάξει, αλλά ξέρετε κάτι. Αν βάλετε τα παιχνίδια και τα δύο και τα αναλύσετε, θα δείτε ότι στο 1-0 για να έχει δοκάρει νωρίτερα και στο Πανιόνιο έχασε μια ευκαιρία η οποία δεν χάνεται στο 92 λεπτό και σύν της άλλης υπήρχε ένα πέναλτι το οποίο δεν την δόθηκε. Άρα λοιπόν νομίζω ότι οι δύο απώλειες έχουν να κάνουν και λίγο με την τύχη. Και με τη διαιτησία. Και το κομμάτι της διαιτησίας απασχολεί τον Άρη και από την περσινή σεζόν. Coach, το είχε ζήσει και εσύ ως προπονητής της ομάδας. Γενικότερα φαίνεται ότι δεν υπάρχει ένας σεβασμός της διαιτησίας απέναντι στον Άρη και στο όνομά του. Είναι έτσι. Βέβαια, πέρσι εμείς διαλέξαμε το δρόμο του να μην πούμε τίποτα, γιατί θεωρήσαμε ότι τη Β' Εθνική είναι ντροπή για τον Άρη να λέγεται διαιτησία. Θα έπρεπε να ξεπεράσει τα πάντα. Τώρα όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει. Η ομάδα πρέπει να φωνάξει, θα πρέπει να δείξει όλους ότι κάτι γίνεται, κάτι υπάρχει και κάτι δεν πάει καλά. Νομίζω καλά κάνει. Καλά κάνει και ο πρόεδρος και ζητάει συναντήσεις με τους καθήλυνα αρμόδιους. Νομίζω ότι όλο το οικοδόμημα πάει καλά. Ναι. Γενικότερα ναι, φαίνεται ότι γίνεται κάτι καλό τη φετινή σεζόν. Ένας Άρης βέβαια που έχει ένα κοινό σημείο νομίζω μέχρι στιγμής η ομάδα με την δική σου περσινή ομάδα coach. Αυτή τη δυσκολία που παρουσιάζει και στο σκοράρισμα και στη δημιουργία ευκαιριών. Είναι αυτό που είπα εγώ, ότι ξέρετε, αυτός ο δρόμος που διαλέγει ο προπονητής είναι δύσκολο. Ναι. Αλλά είναι αυτός όμως που πρέπει να έχει μια ομάδα για να μπορεί να προκόψει. Έτσι, θεωρώ ότι δεν είναι εύκολα πράγματα και δεν είναι εύκολα όταν βλέπεις σε μια ομάδα να έχει μπάλα να μπορεί να φτιάξει. Ναι. Ξέρετε, είναι τα πράγματα δύσκολα. Δηλαδή, θες να φτιάξεις, θες να κυριαρχήσεις σε ομάδες οι οποίες μόνιμα θα σε περιμένουν. Ναι, είναι αυτή η κατάρα του Άρη. Το αντιμετώπισε και πέρυσι αυτό στη Football League η ομάδα. Και είναι φυσιολογικό. Πάντως, σε αντίθεση απλά με την. Είναι άλλα συμφέροντα στη Football League. Σίγουρα. Και πλέον άλλα συμφέροντα στη Super League. Ναι. Και έχει ανοίξει πολύ το παιχνίδι πλέον. Εκεί είναι 2-3 τα πραγματάκια και η κατευθύνση εδώ. Τώρα στη Super League έχει ανοίξει πολύ το παιχνίδι. Και δυστυχώς ο Άρης δεν έχει πρόσβαση σε τέτοια θέματα. Και ποτέ δεν είχε. Ναι. Και από ό,τι φαίνεται και ποτέ δεν θα έχει. Τέλος πάντων, ο κότς όπως είπες το έχει βιώσει υπό άλλο πρίσμα πέρσι, υπό άλλο πρίσμα είναι φέτος η κατάσταση. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή ένας προπονητής μπορεί πολύ καλύτερα από όλους μας να το νιώσει και να το βιώσει. Πόσο εύκολο κότς είναι για έναν προπονητή και μάλιστα ξένο προπονητή να έρχεται σε μια άλλη χώρα, άρα να μην ξέρει τι είναι Άρης, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Ηρακλής, Κέρκυρα ή οτιδήποτε άλλο. Και να πρέπει να κάνει μια ομάδα από την αρχή, με 18 στους 25, να είναι νέοι παίκτες στα αποδυτήρια της ομάδας. Όχι απλά δηλαδή να έχουν παίξει κάποιοι μεταξύ τους ή τίποτα. Αλλά πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι, να μας πείτε. Καταρχήν είναι θέμα προσαρμογής του ανθρώπου στα νέα δεδομένα. Δηλαδή, σκεφτείτε να φύγουμε εμείς και να πάμε στην Ισπανία, σε ένα νέο περιβάλλον και να κοιτάξουμε να φτιάξουμε μια ομάδα όπου οι μόνοι γνωστοί μας είναι αυτοί που φέραμε εμείς, οι οποίοι είναι Ισπανοί. Δεν είναι εύκολο, είναι εξαιρετικά δύσκολο. Άλλα τα ήθη, άλλα τα έθιμα δικά μας, άλλες συνήθειές μας. Από εκεί λοιπόν ξεκινάει η πρώτη δυσκολία. Από εκεί πέρα τώρα, νομίζω ότι ίσως στον Άρη, στην ομάδα που λέγεται Άρης, να είναι καλύτερα ένας άνθρωπος να μην ξέρει τα δεδομένα. Δηλαδή, να πηγαίνει στην ομάδα που ξέρει ότι είναι μεγάλη, χωρίς όμως να ξέρει τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα. Θεωρώ ότι έτσι σε κάνει καλύτερο στην κρίση. Εγώ το έζησα πέρσι, ήμουνα και είμαι νότιος, βέβαια τον Άρη και ποιος τον ξέρει. Όμως ξέρετε, στα βαθιά του Άρη δεν είχαμε μύθι. Άρα λοιπόν ξεκινώντας από το μηδέν, εγώ σαν προπονητής, κοίταξα να κάνω αυτό που έλεγε το κεφάλι μου. Δηλαδή δεν πήγα
ούτε να δημιουργήσω θέματα από επιβολή άλλων, μπορεί να γινόταν κάτι, δεν θα άκουγα κανέναν. Έκανα αυτό που θεωρούσα εγώ ότι είναι σκόπο και είναι σωστό. Νομίζω στον Άρη που είναι μεγάλη ομάδα, ίσως να είναι καλό αυτό να μπει τα πράγματα. Mm-hmm. Ναι. Απ' την άλλη, δεν ξέρω, μιλάτε με κανένα ποδοσφαιριστή που παρέμεινε στην ομάδα, να σας πει πώς έχει γίνει το ρίσιο και πώς το Βικελίδης, να ζηλέψετε λίγο. Γιατί είναι οι συνθήκες δουλειάς είναι βασικό κομμάτι. Είναι, μάλλον όχι είναι βασικό, είναι το πιο βασικό. Ξέρετε, είναι άξιος χαρακτηρίων στρατηγικής. Γιατί ξέρετε, τέτοιες δομές σε μια ομάδα δύσκολα τις πιάνει ο πρόεδρος. Γιατί είναι και θέλουν απαιτεί πάρα πολύ χρόνο, κάτι το οποίο εδώ δεν το είδαμε στην Άρη. Απαιτούν πολλά χρήματα. Ναι. Νομίζω ότι έγινε πραγματικά δουλειά εκ βάθων στην ομάδα. Εγώ να σας πω την αλήθεια, όλα αυτά μου έχουν κάνει εντύπωση. Δηλαδή βλέποντας στα site ότι οι παίκτες τρώνε ας πούμε στο ρίσιο, να μου κάνει εντύπωση, ναι, τους ζηλεύω, τους λέω μεγάλη έννοια, μην πάρεις εδώ. Φυσικά, ναι, και εμείς έτσι το λέμε. Όχι, το λέω από την άποψη των συνθήκων εργασίας. Γιατί, πέρσι ο Σπανός ήταν εκεί και κοιτούσε το ταβάνι, μην πέσει το ταβάνι στο κεφάλι του, και αυτό είναι θετικό ως προς την λειτουργία τη δική σας, γιατί με αντίξωες ειδίκες πραγματικά ετοιμάζετε την ομάδα, ενώ φέτος από αυτή την πλευρά οι ποδοσφαιριστές έχουν τις καλύτερες των συνθήκων και για την προετοιμασία τους και για όλα. Είναι έτσι, πάντως να ξέρετε ότι σε ένα πρωτάθλημα της Football League οι συνθήκες και πέρσι τον Άρη σε σχέση με άλλες πάντως ήταν ελληνικές. Δηλαδή δεν θέλουμε ούτε να λέμε. Ναι, δίκιο έχετε σε αυτό. Ότι τα κοπεράσαμε. Δηλαδή όταν έχεις δύο τρέγγιδες στη σειρά, όταν έχεις τα γραφεία, τα πρωτηριά σου, τη σάουνά σου, τα μασά σου, δηλαδή δεν τίθεται θέμα. Ήταν οργανωμένος ο Άρης. Απλώς τώρα είναι σε πρότυπα τον αυτό που αξίζουν στο όνομα του Άρη. Έτσι. Δηλαδή βλέπει ψηλά και μπράβο του και θα το χαρώ και ιδιαίτερα. Εγώ το είπα ως προς τις συνθήκες και τις ανέσεις που μπορεί να είχε και ο Σπανός και οποιοδήποτε άλλος εργαζόμενος. Αν το πέρσι ήταν αυτό που γίνεται φέτος. Όπως λέτε, είναι άλλο επίπεδο, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται στη Football League. Φαντάζομαι και τώρα βλέπω τα έσοδα των ομάδων της Football League, που βέβαια είναι λίγο καλύτερα σε σχέση με πέρσι από ό,τι αντιλήφθηκα. Δηλαδή, κάποιοι λένε 80 περίπου χιλιάρια θα πάρει από τα τηλεοπτικά. Πέρσι δεν έπαιρναν τίποτα. Είναι και αυτό μια πρόοδος. Είναι έτσι, μια ομάδα η οποία θα πρωταγωνιστεί στη Football League. Νομίζω ότι θέλει περίπου το 60-70% μιας ομάδας η οποία θα σωθεί στην Super League. Άρα λοιπόν δεν είναι μεγάλη διαφορά μιας ομάδας που πάει να βγει κατηγορία. Νομίζω ότι στην ουσία είναι δυνάμει μια ομάδα Super League. Απλά η ομάδα Super League έχει τηλεοπτικό μήνυμο με ένα 200-300 και η Football League 80 χιλιάρικα. Αυτή είναι η χαόδης διαφορά στο ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα. Και νομίζω ότι ποτέ δεν πρόκειται να το φτιάξουμε. Ανοίγω τώρα μεγάλη κουβέντα. Στην Αγγλία αυτός που πέφτει πρημοδοτείται και παίρνει 20 και 30 εκατομμύρια λίρες, 20 και 30 εκατομμύρια λίρες για να παραμείνει ανταγωνιστικός και να προσπαθήσει να επανέλθει. Και στην Ελλάδα, άμα πέσεις, έχετε για βρυσούλες. Γιατί εκεί ασχολούνται με το προϊόν, Ριχαλίσσα, θα και προσπαθούν να το προωθούν. Βέβαια, τώρα από ό,τι βλέπω και οι ομάδες και οι πιθαντές θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση. Δεν τα ποσά είναι διαφορετικά, έτσι. Είναι διαφορετικό το όσο να λέμε τώρα. Έχουμε έτοιμο τόσο από αυτές τις προηγουμένες προσφυγικά χώρες. Όταν η Brighton ή η Millwall πέφτει και παίρνει 30 εκατομμύρια ή ανεβαίνει και παίρνει συν 10 εκατομμύρια από το τηλεοπτικό, ενώ εδώ κοιτάμε να τα πάρουν όλα συγκεκριμένες ομάδες. Και εδώ μιλάμε για μια Football League που κάθε χρόνο, σχεδόν κάθε χρόνο, έχουμε και μια ομάδα σίγουρα η οποία δεν ολοκληρώνει το πρωτάθλημα. Ακριβώς. Είναι. Τώρα δεύτερη αγωνιστική πρέπει. Ποιος από τους δύο που αγαπήσαμε θα κοπανίσει τον άλλον αγωνιστικά, εννοώ. Βάζω ίντρικα με το μυροφορίδι τώρα. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Δεν σημαίνει ότι όταν κάποιον έχει μια σχέση ανθρώπινη, εγώ με τον Παύλο έχω άσχημη σχέση. Ναι. Έχω και θα έχω. Όμως ήρθε το επαγγελματικό, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στις ζωές μας. Ναι. Άρα λοιπόν, όταν τα πράγματα βγαίνουν καλά στο επαγγελματικό κομμάτι, θα βγαίνει καλά και η ζωή μας. Ξέρετε, μερικά πράγματα είναι υπεράν όλων, οπότε δεν μπορείς να κάνεις πίσω. Ναι. Έτσι είναι, όντως. Έτσι είναι. Σας συνδέουν πολλά. Αν δεν είχατε πάει στην Κέρκυρα και τον περιμένατε, πιστεύετε θα ήσασταν στον Ηρακλή φέτος τώρα? Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να το πω. Αυτό νομίζω ότι θα είναι... Και αυτός άργησε. Άργησε. Έφτασε Αύγουστο για να πάει. Ναι, είναι έτσι, αλλά γενικά όμως όπου πάει κάνει δουλειά, φαίνεται κιόλας. Είναι μια ομάδα η οποία είχε θέματα τεράστια.
την έβαλε στη σειρά, έκανε ένα πάρα πολύ καλό ρόστερ, έφερε και χρηματοδότη. Εντάξει, έφερε και επενδυτή, τι άλλο μπορεί να κάνει. Και κάποιους παίχτες από την περσινή πετυχημένη ομάδα του Άρη, νομίζω τους μοιραστήκατε. Έτσι. Κάποιοι πήρε ο Γιώργος Μεροφορίδης, πήρατε κι εσείς. Ναι, ναι, ναι. Κάποιοι έτσι, μείνανε. Εγώ ήθελα λίγο περισσότερο, αλλά δεν πειράζει. Θα θέλαμε κόσμο και ένα σχόλιο από εσάς για τα παιδιά που μείναν από την περσινή ομάδα. Καταρχήν να πάρουμε είδηση. Ναι. Ζητήσατε κανέναν από αυτούς που έχουν μείνει? Δηλαδή ακούστηκε Διαμαντόπουλο, Σιντζόγλου, ακούστηκαν αυτοί ότι τους ζητήσατε στην Κέρκυρα. Κοιτάξτε, ναι, ναι, τους ήθελα. Με την διαφορά όμως ότι δεν μπορούσαμε να τους πάρουμε. Για τον ΑΒ λόγο. Ή τα παιδιά δεν ήθελαν να φύγουν, ή δεν μπορούσαμε να μπούμε στη διαδικασία την επόμενη να τους πάρουμε. Ναι, ήθελα πολλά παιδιά. Αλήθεια να φύγουν, εξαιρετικοί παίκτες όλοι τους. Δεν τους έδειξαν υπέρ. Και κάποιοι το δείχνουν και φέτος έντονα και σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αν θέλετε να μιλήσουμε για αυτούς, νομίζω ότι δεν είναι έκπληξη. Κάποια από αυτά τα παιδιά που βγάζουν ένα πάρα πολύ ωραίο ποδοσφαιρικό πρόσωπο δείχνουν στοιχεία εξαιρετικών ποδοσφαιριστών. Νομίζω ότι το λέγαμε και πέρσι, φαίνεται και φέτος και θεωρώ ότι θα υπάρχουν και παιδιά τα οποία θα βγάλουν και άλλα πράγματα στην πορεία. Δηλαδή και άλλα παιδιά, εκτός του Βαλεριάνου, του Τανακάκη, που δεν έχει ζήσει, παιδιά τα οποία παίζουν. Εγώ θεωρώ ότι θα πάρει ευκαιρίες του Σόζα, θεωρώ και τα άλλα παιδιά. Ο Τζόγλου θα πάρουν ευκαιρίες όπου νομίζω θα δείξουν πράγματα. Όσοι δεν πάρουν, ξέρουμε ότι είστε υποψήφιος το Γενάρη. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Coach, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Καλός ή κακός έτσι είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν γίνεται ούτε να παίζουν όλοι, ούτε να παίζουν για πάντα σε μια ομάδα όλοι. Είναι διαφορετικό. Να επιστρέψουμε λίγο στη Super League. Φαντάζομαι, εντάξει, τώρα έχετε και περισσότερο χρόνο μέχρι να αρχίσει το πρωτάθλημα της Football League. Παρακολουθείτε τα παιχνίδια. Θεωρείτε ότι ο Άρης εύκολα ή δύσκολα το στόχο που έχει θέσει της πεντάδας θα τον εκπληρώσει? Νομίζω ναι, είτε εύκολα είτε δύσκολα θα τον εκπληρώσουν. Άλλωστε νομίζω ότι έχει παγιωθεί αντί γνώμη μου. Δηλαδή είναι μια ομάδα η οποία έχει βέβαια την πρώτη στιγμή αυτό το πρόσωπο. Είναι μια ομάδα η οποία είναι για Ευρώπη. Έτσι φαίνεται, το βλέπουμε όλοι. Νομίζω ότι είναι παγιωμένο αυτό. Αρκεί να μείνει συγκεντρωμένη και σοβαρή. Έτσι. Γιατί ξέρετε, αυτά αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Νομίζω όμως ότι και προπονητή έχει. Και παίκτες έχει, και πρόεδρο έχει, και κόσμο έχει, και όλα τα έχει. Για ποιο λόγο λοιπόν να μην κάνει αυτό που πρέπει να κάνει? Για μένα το να έρθει πέντε φάρες δεν είναι έκπληξη. Έτσι είναι αυτό που το ανήκει και το έχει χρόνια. Ναι. Απλά θέλει υπομονή και στήριξη σε αυτή τη νέα προσπάθεια που γίνεται. Γιατί δεν μπορείς να χτίσεις κάτι καλό από τη μια μέρα στην άλλη. Εντάξει. Νομίζω όμως ότι ο κόσμος πια στηρίζει έτσι και στηρίζει πάρα πολύ. Και νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε, εγώ αυτό που είσαι στον Άρη, πραγματικά δεν νομίζω ότι το ξανά στην άλλη ομάδα. Νομίζω ο κόσμος τον Άρη τον έχει σαν στάση ζωής και δεν είναι αυτός ο παντός. Είναι η οικογένειά του Άρη. Έτσι είναι. Και κλείνοντας έτσι, αν και έχουμε μια εβδομάδα ακόμα, ένα δικό σου σχόλιο, coach, για τον ντέρμπι της πόλης που επιστρέφει και αυτό, για το πρωτάθλημα αυτή τη φορά με τον ΠΑΟΚ. Κοιτάξτε, είναι δύο διαφορετικές ομάδες. Είναι μια ομάδα που μια αξίζει εκατομμύρια. Ναι. Η μία ναι μεν κάνει εκατομμύρια, αλλά δεν έχει τέτοιο δυσκόλυτο μπάτζετ όπως έχει άλλη ομάδα. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι στη Super League τα μπάτζετ ήταν στις ομάδες. Έτσι, η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Και θα παίξουν πολλά ρόλο. Νομίζω πρώτα απ' όλα η έδρα. Έτσι, μια καυτή έδρα, η έδρα του Άρη, του Χαριλάου, είναι δύο διαφορετικά πράγματα να πάει να παίξεις στο γήπεδο του αντιπάλου. Ναι. Θεωρώ ότι είναι ένα δύσκολο παιχνίδι για τις δύο ομάδες. Νομίζω όμως ότι θα αρκεθεί σε λεπτομέρεια και θα γίνει μάχη μέχρι τέλος. Παρ' όλα αυτά, ξέρετε, ο νικητής θεωρώ ότι θα κρίνει πολλά για το μέλλον και σε ψυχολογικό, κομμάτι του προαθλήματος. Σίγουρα. Κώστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί ξέρουμε ότι έχεις μια υποχρέωση να μην σε κρατήσουμε άλλο και σε καθυστερούμε. Και μακάρι στο μέλλον να σε δούμε ξανά στο Κλειάν της Βικελίδης. Θα το δούμε του χρόνου που θα ανέβουμε την Κέρκυρα καταρχήν. Γιατί όχι. Μακάρι. Γιατί όχι. Η καλύτερη ευχή νομίζω είναι αυτή και με αυτή θα κλείσουμε. Κώστα, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και καλή αρχή στο πρωτάθλημα να ευχηθούμε. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Δημήτρη Σπανό. Μια προπονητική έτσι άποψη για τον Άρη των πρώτων 6 αγωνιστικών. Ένας άνθρωπος που κάθισε μόλις ένα χρόνο στην ομάδα, αλλά την αντιλήφθηκε αρκετά καλά και το τι γίνεται στο σύλλογο. Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο break. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα, Γιάννη Ζάτση, και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής μπάσκετ και γραμμές. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Λίμπερο 107,4 All About Aris On Air. Χρήστανθος Αλτίδης, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα, Χρήστος και όσοι στη ρύθμιση του ήχου. Παρέα θα πάμε
μέχρι και τις 7. FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54526 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το χρέωση της κινητής τηλεφωνίας. Ακούσαμε νωρίτερα στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής τον Δημήτρη Σπανό, τον πρώην προπονητή του Άρη, να μας καταθέτει και αυτό στη δική του άποψη για την εικόνα της ομάδας αυτές τις πρώτες 6 αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Έχει ζήσει άλλωστε την πίεση του πάγκου, γνωρίζει από αυτές τις καταστάσεις. Και όπως λέγαμε και όταν τον είχαμε στον αέρα, έφυγε σαν φίλος και παραμένει φίλος της ομάδας. Μια ομάδα η οποία σήμερα πραγματοποίησε ένα οικογενειακό διπλό με την ΚΑΠΑ 19 στο Κλεάνθης Βικελίδης. 3-1 κέρδισαν οι μεγάλοι. Λοιπόν, με δύο γκολ του Ντιγκίνη και ένα του Σόουζα. Το συγκεκριμένο μας. Δεν έπαιξαν όλοι βέβαια. Εντάξει, στο παιχνίδι αυτό με τη δεύτερη ομάδα. Και πλέον υπάρχει ένα διήμερο ρεπό για τους παίχτες. Να καθαρίσουν το μυαλό τους, να ξεκουραστούν κιόλας. Γιατί ήταν μια πολύ έντονη από πλευράς προπονήσεων εβδομάδα. Αυτή που φτάνει σιγά σιγά προς το τέλος της, τους είχε στα κόκκινο Ερέρα. Όπως έκανε και στην προηγούμενη διακοπή. Και από τη Δευτέρα που θα επιστρέψουν όλες τις προπονήσεις, θα εμβαθύνει περισσότερο ο κότς του Άρη στο τακτικό κομμάτι, εν ώψη και του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Ελπίζοντας βέβαια ο Ερέρα, η εβδομάδα που ξεκινάει σε λίγες ημέρες, να του δώσει και περισσότερες επιλογές. Διότι αυτή την εβδομάδα είχε να διαχειριστεί συγκεκριμένες απουσίες στις προπονήσεις των διεθνών, Μαύρα και Μπάσα, του Βέλεθ, ο οποίος βρίσκεται στην Ισπανία και είναι και τραυματίας, του Βαλεριάνο, που επίσης έχει ένα πρόβλημα από την περασμένη Τετάρτη με την κάκωση στον ισοπλάγιο στο γόνατο, το θέμα που υπάρχει με τον Κουέστα φυσικά, κάποια μικροπροβλήματα με τον Ασλίδη και τον Σόζα που δεν προκάνουν βέβαια κάποια ανησυχία. Και ελπίζει να αρχίσει να μετράει επιστροφές από την Δευτέρα. Θα μετρήσει λογικά. Είπαμε ότι ο Βέλεθ εκτός απρόπτου από Δευτέρα θα μπει σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων, όχι από τη Δευτέρα, από την Τρίτη. Θα περιμένουμε να δούμε και τα αποτελέσματα της ακτινογραφίας που θα υποβληθεί ο Κουέστα τη Δευτέρα, για να φανεί η πορεία της αποθεραπείας του για αυτό το κάταγμα στο μικρό το δάχτυλο και κατά πόσο θα προλάβει να είναι έτοιμος για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Θα είναι. Εντάξει, κατά πάσα πιθανότητα θα είναι. Θα του τοποθετεί λογικά και ένας ειδικός νάρθικας, αλλά θα περιμένουμε. Έχεις άλλους δύο τερματοφύλακες. Θα περιμένουμε και τα αποτελέσματα της ακτινογραφίας, την οποία θα υποβληθεί από τον Βαγγέλη Πανταζή. Καλή είναι. Λοιπόν, για τον Βαλεριάνο, το θέμα είναι, επειδή ακολουθεί και ατομικό ο αριστερός μπακ του Άρη, το θέμα για τον Βαλεριάνο είναι να μπει στις προπονήσεις μέχρι την Τρίτη το αργότερο. Νομίζω ότι αν το καταφέρει αυτό, θα υπολογίζεται κανονικά από τον Ερέρα, θα έχει και προπονήσει τα πόδια του. Αλλιώς θα μειωθούν οι πιθανότητες του. Δεν λέω ότι δεν θα υπολογίζεται, αλλά θα μειωθούν οι πιθανότητες του για να προλάβει, τον ντέρμπι της μεθεπόμενης Κυριακής με τον ΠΑΟΚ στο Κλεάνθης Βικελίδης. Γενικά αυτά. Θα είναι ένα Σαββατοκύριακο ήσυχο για τον ΠΑΟΚ. Καμιά λεπτομέρεια θα μας πεις από το φιλικό. Τι άλλα λεπτομέρεια θες δηλαδή. Λεπτομέρεια. Τι τριγαδόρικο. Κάτι τριγαδόρικο ψάχνεσαι τώρα. Ψάχνεσαι, τρώγεσαι για τέτοια σιγάρα. Μα σε ματιάξαν. Λοιπόν. Όχι, δεν έχει κάτι άλλο. Εντάξει. Μπορούμε να βάλουμε ο ΤΕ παίζει Λαμία ΑΕΚ κύπελο, κύριε συνάδελφε. ΑΕΚ Λαμία στον κόσμο. Ψιλοχαλαρό ήταν κιόλα, να σου πω την αλήθεια. Ποιο? Το φιλικό αυτό με την ΚΑΠΑ 19. Του ανακάτεψε και λίγο έργα. Δηλαδή έβαλε και κάποιου παίκτε τη πρώτη ομάδα με τη δεύτερη. Ναι. Ήταν περισσότερο για να ξεφύγουν οι ποδοσφαιριστές, θα λέγαμε, από την ρουτίνα των έντονων προπονήσεων αυτή την εβδομάδα και για να δει και λίγο τους μικρούς κιόλας, να έχει μια εικόνα για το τι υλικό υπάρχει στην δεύτερη ομάδα. Η δεύτερη ομάδα δεν έχει και αυτή παιχνίδι το Σαββατοκύριακο, άρα ήταν καλή ευκαιρία το σημερινό οικογενειακό διπλό. Υπάρχει βέβαια αγωνιστική δράση για την ΚΑΠΑ 17 και την ΚΑΠΑ 15, οι οποίες παίζουν αύριο. Το γήπεδο της Τριανδρίας, αμφότερες με τις αντίστοιχες ομάδες του Πανετολικού. 10 η ώρα η ΚΑΠΑ 15, αν θυμάμαι καλά, ναι. Και στις 12.30 είναι το παιχνίδι της ΚΑΠΑ 17, η οποία προέρχεται από νίκη την προηγούμενη αγωνιστική, εκτός έδρας, στην έδρα της Λαμίας. Μάλιστα. Με 3-1. Πήγανε δηλαδή και Ισπανοί στο ΝΑΤΟ. Α, ναι, πες το στον κόσμο, φίλε. Πήγανε και Ισπανοί στο. Πού πήγανε, περιέγραψε τον κόσμο. Στο ΝΑΤΟ. Κάτσε με λεπτομέρειες, φίλε, γιατί αυτά τα στρατιωτικά τα τέτοια δεν. Τα στρατιωτικά. Αυτά τα ζητήματα δεν τα έχω. Πω. Λοιπόν, σε βρήκαμε, φίλε. Περίμενε. Λοιπόν, κάτσε.
Λοιπόν, περιμένω εγώ να ενημερώσει τον κόσμο. Έχει και φωτογραφίες κιόλας από την. Δεν προσθέσαν την Τρίτη όμως. Δεν τη βάλανε. Όχι, έχει τις δύο μόνο. Λοιπόν. Πάκο Ερέρα. Ναι. Τέλμο Ντε Αντρές, Χουλιάν Κουέστα, Χαβιέ Ματίγια και Άλεξ Μενέντεθ εκπροσώπησαν τον Άρη σε μια γιορτή που έγινε στο Νατοϊκό Στρατηγείο στη Θεσσαλονίκη για την ημέρα της Ισπανικής Σημαίας. Μπράβο. Λοιπόν, ήταν καλεσμένοι. Μάλιστα, ο προπονητής του Άρη παρέλαβε και μια πλακέτα σαν εκπρόσωπος της ομάδας στη συγκεκριμένη εκδήλωση με ισπανικά εδέσματα, όπως μας ενημέρωσαν, και μουσική, ενώ ξεκίνησε λέει, με τα ισπανικά εδέσματα του ελληνικού και του ισπανικού εθνικού ύμνου. Φαχίτας. Α, μάλιστα. Φαχίτας. Θα βάλουμε την φωτογραφία ή. Εντάξει, μια φωτογραφία, να τη βάλουμε. Πέστε και για το Μαυράι τώρα το μούχα θέμα. Τέλος τα εισιτήρια και στη 2. Α! Να ξέρετε. Λοιπόν, με πήρε και ένα γνωστό μου κιόλας, δεν ξέρω να ακούει, δεν πρόλαβα να τον πάρω τηλέφωνο. Τέλος τα εισιτήρια στη 2, δεν υπάρχει τίποτα. Να πάρει την 9. Να πάρει την. Και εγώ αυτό του είπα. Ακριβώς. Πάρει την 9, του λέω. Από ωραία πάνω θα πάρει. Και αυτός αυτό σου είπε, ακριβώς. Όχι. Αυτό στη 2 ήθελε, είχε κόλλημα. Μα είναι ακριβώς στη 2, στην 9. Αυτό θα σου πει. Θέλω στη 2. Λοιπόν, και το βλέπω πηγαίνει στην 9. Η 9 ρε φίλε είναι πιο ωραία θέα του γηπέδου για μένα. Και η 4 έχει. Ακόμα εισιτήρια, δίπλα στην 1. Α, ναι, δεν θα έρθουν. Αν και ζήτησαν. Λένε. Λοιπόν, φιλοξενούμενοι. Ναι. Λοιπόν, ναι. Αν και ζήτησαν. Ωραία, πες μας τώρα και για το θέμα του Μαυρά, ρε φίλε. Ένα, θα τα βγάζουμε σαν το τσιγκέλι. Περίμενε λίγο, γιατί αυτό πρέπει να το πάρω. Τι είναι. Παίρνει κοπέλα τηλέφωνο, ε. Παίρνει κοπέλα τηλέφωνο και τρέχει έξω. Αν είναι δυνατόν, παιδιά, αυτό το έσχος που συμβαίνει. Πήρε η κοπέλα του τηλέφωνο και μόλις πήρε τηλέφωνο η κοπέλα του, βγήκε τρέχοντας έξω. Δηλαδή ούτε εμάς με τη γυναίκα μας δεν συμβαίνει αυτό. Σκεφτείτε τι γίνεται. Αυτό ακριβώς που κάνει ο Χρήστος Κιώσης. Αυτό ακριβώς. Ξανά σφαλιάρα, βέβαια. Τέλος πάντων. Θα σας πω εγώ λοιπόν τι έγινε με το Μαυράκι. Κυκλοφόρησε. Και βέβαια δεν κυκλοφόρησε. Δεν πέσανε άδικα στη λούμπα οι συνάδελφοι και πολλές φορές ξέρεις έχουμε και ψυγιασμένο με αυτό. Να πίσω να είναι μυστήρα, ρε φίλε, δηλαδή για το Θεό. Ποιος ήταν, ρε φίλε? Επαγγελματικό τηλεφώνημα. Δεν πιστεύω. Επαγγελματικό τηλεφώνημα. Λοιπόν. Ναι. Κυκλοφόρησε λοιπόν ότι ο Μαυράη πήρε ελληνικό διαβατήριο. Ναι, υπήρξε αυτή η φήμη τις τελευταίες ώρες. Η φήμη προέκυψε λόγω του ότι ο ίδιος ο Μαυράη. Ανέβασε ένα ελληνικό διαβατήριο. Ανέβασε ένα ελληνικό διαβατήριο και έγραψε σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, ναι. Γράψαν την ίδια στιγμή σε μια αλβανική εφημερίδα με αυτή τη φωτογραφία ότι πήρε ελληνικό διαβατήριο. Η φωτογραφία αυτή, για να μιλάμε συγκεκριμένα, ανέβηκε από το Μαυράη πριν 2 μέρες. Δεν ανέβηκε σήμερα. Το πήραν κάποιοι συνάδελφοι, ναι, και είπανε ελληνικό διαβατήριο Μαυράη κτλ. Το πήρανε site τα οποία είναι της εθνικιστικής και τα λοιπά, πολύ στα δεξιά και ρίξαν και ξεφωνητό. Ναι. Δίνεται σε αυτόν ο οποίος είχε πει ότι είναι μουσουλμάνος και ότι εύχεται από εκεί μέχρι εκεί την τζαμουριά, μέχρι τι είχε πει ξέρω εγώ. Τι τζαμουριά. Εύχομαι Ραμαζάνι και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και τελικά ο Μαυράη λέει, παιδιά εγώ δεν έχω πάρει ελληνικό διαβατήριο, μια πλάκα κάναμε. Προφανώς είχε κάποιο διαβατήριο κάποιου συμπαίκτη του. Ναι. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Άρα, αυτό το οποίο λέει ο Μαυράη, γιατί στην τελική πρέπει να πούμε αυτό που λέει ο Μαυράη, γιατί εγώ σκέφτομαι ότι μπορεί ας πούμε, να το πήρε και μετά να του είπαν μουσουτού. Τι είναι αυτά που κάνεις. Αυτό που λέει ο Μαυράη είναι ότι δεν έχει κανένα ελληνικό διαβατήριο και ότι δεν ισχύει το σχετικό θέμα. Οπότε και εμείς, αυτή τη στιγμή που το λέει ο άνθρωπος, οφείλουμε να το σεβαστούμε. Έτσι. Και να εναρμονιστούμε με αυτό ακριβώς δηλαδή που λέει ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής. Έτσι. Άρα ο Μαυράη δεν έχει ελληνικό διαβατήριο. Έχει γερμανικό και αλβανικό διαβατήριο αυτή τη στιγμή. Αυτά. Χρήστο Κιώση, πάμε σιγά σιγά στο δεύτερο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και τις δικές σας τηλεφωνικές γραμμές. Εδώ είμαστε. Ανοίγουμε και γραμμούλες στο 2310-287-888. Με ένα σημαντικό βέβαια θέμα αυτό της τιμωρίας της ΑΕΚ για αφαίρεση βαθμών, 3 βαθμών, αλλά και επίσης 2 αγωνιστικές και πρόστιμο κοντά στα 73 χιλιάρικα. Και εδώ θέλω να επισημάνω τα εξής πραγματούδια. Αντιλαμβάνεστε φαντάζομαι τώρα γιατί φώναζα το προηγούμενο διάστημα σε σχέση με τις μολότοφ που πέσαν έξω από την Τούμπα. Καταλαβαίνετε φαντάζομαι γιατί θαύτηκε το θέμα από το σύνολο του ελληνικού τύπου. Αντιλαμβάνεστε γιατί θαύτηκε από την ελληνική αστυνομία και ο τραυματισμός του αστυνομικού και όλο το σκηνικό.
Αντιλαμβάνεστε γιατί λένε ψέματα ότι το περιστατικό έγινε μια μισή ώρα πριν το μάτς, ενώ έγινε σε 6 και 17 και ενώ ακούγαμε live τα όσα γίνονταν, γιατί είχαμε σύνδεση εκείνη τη στιγμή με τον Νίκο Παπαδόπουλο από το γήπεδο της Τούμπας. Αντιλαμβάνεστε γιατί λένε ότι έγινε σε ένα στενό κάτω από την Τούμπα, ενώ έγινε ακριβώς μπροστά στη θύρα 7, στο περιβάλλοντα χώρο δηλαδή του γηπέδου. Αντιλαμβάνεστε ότι για μία ακόμη φορά υπήρξε σκανδαλώδης εύνοια των συμπολιτών που έπρεπε να τιμωρηθούν και αυτοί με αφαίρεση βαθμών και κεκλεισμένων των θυρών, αλλά γλίτωσαν με ένα πρόστιμο 15.000 ευρώ που επίσης θάφτηκε χθες και υπάρχει στα πολύ ψηλά γραμματούδια. Παράλληλα, από το πρόστιμο που δέχτηκε η ΑΕΚ για πυρσούς, είναι 50.000 ευρώ για τους πυρσούς που άναψε η ΑΕΚ στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ είχε δεχτεί πρόστιμο 73.500 ευρώ για τους πυρσούς που άναψαν στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Και φυσικά δεν νομίζω ότι υπάρχει έστω και ένας Αριανός που να μπορεί ελαφρά την καρδία να πει ότι θα ανάψει πυρσούς και θα κληθεί η ομάδα να πληρώσει 50, 70, 80 και 100.000 ευρώ απλά και μόνο γιατί κάποιοι θέλουν να ανάψουν πυρσούς. Και για να το θέσουμε πιο απλά, αυτό το ποσό, για να αντιληφθείτε λίγο το μέγεθος και την προσοχή που πρέπει να δείξουμε όλοι, είναι ένα συμβόλαιο στο φετινό Άρη. Υπάρχουν και πιο ψηλά συμβόλαια, αλλά υπάρχουν και τέτοια συμβόλαια. Και είναι αμαρτιατερό η ομάδα να δώσει ένα ολόκληρο συμβόλαιο για το άναμα των πυρσών στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Μπορούμε να βρούμε τρόπους να φτιάξουμε μια εξίσου ωραία ατμόσφαιρα χωρίς πυρσούς. Αλλά τώρα μιλάμε για ένα ολόκληρο συμβόλαιο. Είναι κρίμα να μπει σε αυτή τη διαδικασία η ομάδα. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Και επίσης θα πρέπει να αντιληφθεί κάτι ακόμα ο κόσμος του Άρη. Το γεγονός ότι η δίπλα είναι μονίμως ευνοούμενη και την γλίτωσαν πετώντας Μολότοφ και κάνοντας όσα έκαναν, δεν σημαίνει ότι θα γίνει το ίδιο με τον Άρη. Σα ίσα με τον Άρη θα γίνει ό,τι έγινε με την ΑΕΚ. Στη γωνία σας περιμένω. Δεν είναι λογική, δεν τιμωρήθηκαν αυτοί, να μην τιμωρηθώ κι εγώ. Βλέπετε ότι δεν τιμωρήθηκαν αυτοί και τιμωρήθηκε ο Μελισανίδης. Πέρα ότι είναι άλλος ο αθλητικός δικαστής στη Σούπερ Λίγκα και άλλος ο αθλητικός δικαστής της ΕΠΟ, Βαγγέλη Γραμμένο. Αυτό που έγινε φέτος στο ΠΑΟ Κάρης και έτσι όπως κουκουλώθηκαν τα πάντα είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Αλλά φυσικά εμείς αυτό που θα ακούμε από τους φίλους του ΠΑΟ και τίποτα, ο πρόεδρος είπε ότι είναι Ολυμπιακός. Γιατί δεν βγάλατε ανακοίνωση για το Πανιόνιο. Αυτά ακούμε. Και όταν τους πας στην ουσία του θέματος, άλλα λόγια να αγαπιόμασταν. Έχουμε ακούσει το εκπληκτικό. Ότι ο Άρης είναι στο άρμα του Ολυμπιακού. Και την ίδια στιγμή ότι είναι και στο άρμα του Μελισανίδη. Πώς γίνεται να είναι και στο Μαρινάκι και του Μελισανίδη. Ενώ σκοτώνονται ο Μαρινάκης με το Μελισανίδη. Γιατί υπάρχουν και τα άλλα γεγονότα. Κάποιοι με κάποιους που φιλιέται ο Μαρινάκης. Και δεν είναι ο Άρης αυτός. Άνοιξε γραμμές. 2-31-0-287 και 3 οκτάρια ανοιχτές οι γραμμές σε πρώτη φάση μέχρι τις 6.30. Λοιπόν, για να τα συζητήσουμε όλα εδώ παρέα. Έχουμε και παιχνίδι αύριο στο μπάσκετ βέβαια. Με τον Παναθηναϊκό στο Νίκ Γκάλης Χολ. Θα μιλήσουμε και στο μάτι του Μουρελή αργότερα για το συγκεκριμένο μάτς. Για την ώρα ανοιχτές οι γραμμές για εσάς μέχρι και τις 6.30. Έχουμε φίλο Χρήστο. Ωραία, πάμε στον πρώτο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Κώστας. Γεια σου Κώστα. Αν κανένας φίλος που ακούει θέλει να διαθέσει το εισιτήριό του για τη θύρα 3, το αγοράζω μέχρι και το διπλάσιο. Μέχρι εκεί. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Νομίζω από τα τελευταία γεγονότα και τα περσινά που έχουν συμβεί στο φανταστικό ελληνικό πρωτάθλημα, αν ακουμπήσει κάποιον παίκτη του ΠΑΟΚ, έστω και σάιο, θα πέσει κάτω σαν να το χτύπησε ατομική βόμβα. Δηλαδή θέλει τεράστια προσοχή. Έτσι, δεν μας χαρίζεται τίποτα, μας περιμένουν ήδη στη γωνία και θέλει τεράστια προσοχή αυτός ο αγώνας, τεράστια. Έτσι είναι. Ούτε που λέει ο λόγος, ούτε ο αέρας από τα μαλλιά τους να μην τους αγγίξει. Ήδη συζητιέται κάτι ανάλογο στις πιάτσες που ξέρουμε όλοι εμείς, οι φίλαθλοι, οι οπαδοί κτλ. Έτσι, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Έτσι είναι. Καλό έτσι, απόγευμα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Κώστα. Ρίξει έσω πλαγίο Μαωρίσιο 3-4 εβδομάδες εκτός. Ρίξει έσω πλαγίο Μαωρίσιο. Ναι. 3-4 εβδομάδες εκτός. Μάλιστα. Χάνει το μάτς με τον Άρη. Κρίμα. Σημαντική απουσία.
για το Ρασβάν Λουτσέσκου. Η απουσία του Βραζιλιάνου. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Θα σπέξει αυτό που κάνει 4 εκατομμύρια, ρε, σιγά, αφού έχουν το καλύτερο ρόστερ. Ο Πόντους Βέρμπλουμ. Όλων των εποχών. Καλησπέρα. Γεια σου, Νίκο. Χαίρετε. Τι κάνεις? Δόξα τω Θεώ. Ήσυχα, πάμε πολύ. Καλά είμαστε. Δόξα τω Θεώ, ήσυχα. Μίλα λίγο, πιο κοντά στο μικρόφωνο, γιατί ακούγεσαι λίγο. Τι είπε ο φίλο, ο Μαουρίσιο, πόσες εβδομάδες? Ο Μαουρίσιο, 3-4 εβδομάδες εκτός. Καλό είναι αυτό για μας. Καλό, γιατί είναι σε. Είναι ανεβασμένος ο συγκεκριμένος. Ναι, θα βάλει τον άλλο τον Ρασβάν που είναι αργά. Το Βέρμπλουμ. Ποιο είναι το Βέρμπλουμ τώρα, υπάρχει ο Βέρμπλουμ. Και αργό στην καθυστέρηση μα. Στο μάτι του κυπέλου δεν ήταν καλό. Μακάρι να μην παίξει το Βαρέλα, να παίξει το Χατζηρίδη. Ναι. Έτσι δεν είναι. Αυτό θα είναι το ιδανικό νομίζω. Με την εικόνα που δείχνει μέχρι στιγμής ο Χατζηρίδης. Ναι, τον είδαμε το συναγόν του κυπέλου. Καλά, δεν τα λέω χρήσαμε. Εμένα με νοιάζει να παίξει καλά ο Άρης. Αν παίξει καλά ο Άρης, δεν θα έχουμε θέμα. Ναι, μόλις κάτι που κυκλοφοράν κάτι ότι μπορεί να μας βάλουν Ρώσο γιατί ισχύουν. Είναι δυνατόν να με ρωτάς αυτό το πράγμα? Γιατί? Εσύ δηλαδή το θεωρείς φυσιολογικό? Πού κυκλοφοράνε δηλαδή αυτά? Στην Τσιμισκή? Ακούγονται. Η εκπομπή, όπως ξέρεις, δεν ασχολείται με το άκουσα, μου είπε, σου είπε, άκουσα. Το πρωί ο Μάριος ασχολείται με αυτά τα θέματα και διάφοροι άλλοι οι οποίοι θέλουν να σου βάλουν μπρίζες. Η εκπομπή δεν ασχολείται με τα μου είπε, σου είπε, άκουσα. Οπότε δεν χρειάζεται καν το σχολιασμό. Γιατί να βάλει Ρώσο? Ας βάλει Σλοβάκο. Και αν θέλουν να σε στήσουν, δεν θα σε στήσουν με το προφανές. Με αυτό που θα αντιδράσεις. Θα βρουν ένα διαιτητή από την Ιταλία που θα τα αρπάξει οποιοδήποτε και θα τον φέρουν. Δεν χρειάζεται να σου φέρουν Ρώσο για να σε στήσουν. Γι' αυτό είναι χαζοί όσοι τα αναπαράγουν αυτά τα θέματα και δεν πρέπει να τους πιστεύετε. Αν θέλει να σε στήσει ο άλλος, βρίσκει και Άγγλο και Γερμανό και Ιταλό και τα πάντα. Και σου λέει, είσαι Γερμανός, ε φίλε. Γερμανός διαιτητής. Πότε θα ξέρουμε για το διαιτητή? Την άλλη Πέμπτη νομίζω βγαίνουν οι διαιτητές. Ή την άλλη Τετάρτη. Ναι. Δεν θυμάμαι τώρα, είναι αν είναι Τετάρτη ή Πέμπτη. Τετάρτη. Οι τραυματίες θα παίξουν όλοι. Λογικά ναι. Λογικά ναι, αλλά θα περιμένουμε και την άλλη εβδομάδα να δούμε τι θα γίνει. Δηλαδή μόνο λίγο παίζει του Βαλεριάνου. Του Βαλεριάνου παίζεται και του Κουέστα παίζεται. Αν και νομίζω, να σου πω κάτι προσωπική μου εκτίμηση, ο Κουέστα θα είναι νομίζω έτοιμος. Για τον Βαλεριάνου θα δείξει αν θα καταφέρει να προπονηθεί μέχρι την Τρίτη. Και τι άλλο δηλαδή. Εσπίρα όλα φύγανε. Δεν έχουν μείνει πολλά. Και στη 2 σήμερα, όπως έγινε γνωστό από την ΠΑΕ, εξαντλήθηκαν. Δηλαδή μόνο στο επίσημα είχε. Εκεί στην 9, στην 7, στην 4 που είπε ο Χρύσανδος, έχει ακόμα κάποια. Πάντως, Χρύσανδε, υπάρχει μια ατέλεια στο γήπεδο, δεν ξέρω με την πρόσφυγη. Ατέλεια. Ναι. Ναι, ποια είναι η ατέλεια? Έχουμε πολλούς καμένους προβολείς πάνω στους δύο προβολείς. Δεν είναι καμένες. Λάμπες, δηλαδή. Δεν είναι καμένες, ρε, αυτές οι λάμπες. Συγκεκριμένες ανάβουν για να έχουν συγκεκριμένο φως. Με τις προδιαγραφές που πρέπει. Ότι είναι σαν καμένες, καμιά 4-5 είναι. Ανέβει εκεί ο Σαουρίδης, θα τη φτιάξει. Σαουρίδης, πώς θυμήθηκες αυτόν? Αν δεν λέει αυτόν, άλλο αυτό το είπα. Που υπάρχει, ο ηλεκτρολόγος του κηπέδου, έτσι λέγεται. Α, σοβαρά. Ναι. Όχι, ρε. Κι όμως. Είδες τι μαθαίνεις από την εκπομπή. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Αν και έχω Δημήτρη εκεί, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι, λέω. Δεν φοβάμαι. Πάμε στον επόμενο. Γεια σας. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Για πες μου, ρε Χρήστασε. Μάλιστα. Τι έγινε με την τιμωρία της ΑΕΚ? Τι έγινε? Έφαγε την προβλεπόμενη τιμωρία για ρήψεις μολότοφ και τραυματισμών αστυνομικών κτλ. Ό,τι προβλέπεται από τον κανονισμό. Μείον 3 βαθμούς, 2 αγωνιστικές και 73 χιλιάρικα. Αυτή εδώ η απόφαση είναι εφέσιμη? Ναι. Χαμήλω το ραδιόφωνο γιατί ακούγεται τη φωνή μου. Ναι. Τώρα εντάξει. Ναι. Λοιπόν, εφέσιμη είναι, έτσι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν δεν έχεις τελεσίδη και απόφαση. Αν θα είναι... Πρώτο, σε πρώτο βαθμό ήταν σήμερα. Σε πρώτο βαθμό.
με τους άλλους απέναντι με τα γεγονότα στον αγώνα κυπέλου. 15.000 ευρώ. Εκεί έγινε γαργάρα δηλαδή. Κανονικότατα. Και από ό,τι ακούω σε όλα τα μέσα ενημέρωση και τα λοιπά, οι μόνοι που το λέμε είμαστε εμείς, δεν υπάρχει κανένας άλλος. Αυτό είναι να είμαι σίγουρο, γιατί από ποιους άλλους περιμένεις? Δεν ξέρω ρε φίλε, από άλλους. Από αυτούς που λένε σήμερα, βλέπω τον κύριο Γιώργο Σαββίδη να κάνει ανάρτηση και να ειρωνεύεται τον Λισάνδρου, ο οποίος στην υπερασπιστική γραμμή της ΑΕΚ είπε ότι η Μολότοφ δεν είναι βιαιοπραγία, αλλά ρήψη. Και ειρωνεύεται αυτός που μία μέρα πριν το δικαστήριο τον έδωσε πρόστιμο για το ίδιο πράγμα 15.000, απλά λένε, δεν ήταν παοξίδες αυτοί. Ήταν εξωγήινοι μάλλον. Δεν έγινε, δεν έγινε στο χώρο του γηπέδου. Έγινε, λέει, ένα στενό κάτω από το γήπεδο. Ενώ ήταν έξω από την 7. Δεν υπήρξε, δεν υπήρξε τραυματισμός. Τρεις αστυνομικοί στο 424, ο ένας με καμένο όλο το χέρι του. Και δεν υπήρξε φθορά περιουσίας. Ούρλιαζε ο τυπάκος με την καντίνα που πήρε φωτιά. Αλλά 15.000 ο ένας. Τώρα αν είσαι εξής, δεν βγαίνεις να ουρλιάξεις? Κοίταξε, τι να πω ρε φίλε, το ερώτημα είναι... Εδώ έχει μεγάλο ενδιαφέρον, επειδή δεν την έχουμε εμείς και δεν μας τη δίνουνε, τι λέει η έκθεση της αστυνομίας εδώ. Γιατί εκεί είναι το μυστικό. Για το ξεβράκωμα. Το μυστικό για το ξεβράκωμα είναι εκεί, στην έκθεση της αστυνομίας. Γιατί την έκθεση της αστυνομίας για την ΑΕΚ την διάβασα παντού. Όλα τα site την είχανε. Την έκθεση της αστυνομίας για το ΠΑΟΚ Άρης δεν υπάρχει πουθενά. Και πρόσβαση ο Άρης δεν έχει. Έχει μόνο γηπεδούχος. Εκτός αν ήταν κατηγορούμενος και ο Άρης, όποτε θα την έπαιρνε. Ο Άρης όμως δεν είναι κατηγορούμενος. Καλά, εσύ άμα ήσουν κατηγορούμενος, ας πούμε, θα σου είχαν στείλει στις Σεϊχέλες, βρε. Τι λες τώρα? Ωραία οι Σεϊχέλες. Εκεί, βεβαίως. Και ειδικά να με τώρα αυτή την περίοδο που εδώ μπαίνει χειμώνα, φθινόπωρο και τα λοιπά, κατευθείαν, ας πούμε, Σεϊχέλες και από εκεί θα πάει. Κατά τα άλλα είναι αδικημένοι. Κατά τα άλλα είναι αδικημένοι και τέτοια. Κοίταξε, αυτό το παραμύθι είναι λοιπόν, ας πούμε, χρόνια, η κολόνια αυτή. Εδώ τώρα έτσι λίγο σοβαρά και πολιτικά, είναι, το θέμα είναι μέγιστο, όχι απλά μέγιστο. Θα μου πεις, εδώ ισοπεδώθηκαν όλα. Εδώ φίλοι υπάρχει τώρα ένα οξύμορο που έχει σχέση με αυτόν που λέγεται Σαββίδης. Άκουσε να δεις, είναι πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα. Και θα υπάρξουν εξελίξεις. Από τη μια λοιπόν οι Αμερικάνοι, ό,τι ρωσικό λοιπόν είναι αντίθετο με τα συμφέροντα λοιπόν των Αμερικάνων, ό,τι ρωσικό είναι κατάσκοποι και πράκτορες, και από την άλλη μεριά υπάρχει μια μεροληπτική στάση στο πρόσωπο αυτού του κυρίου από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Η οποία συγκεκριμένη κυβέρνηση πριν από 2 μήνες, 3, όταν τελείωνε η ιστορία με το λιμάνι, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, γιατί τώρα θα αρχίσουν εξελίξεις εκεί, δεν υπήρχε αυτό το κυνηγητό των Ρώσων πρακτόρων και κατασκόπων, και τα πράγματα ήταν λίγο καλά με τον Πούτιν, η κυβέρνηση, και ιδιαίτερα Καμένος, που ζητούσε ρούβλια. Άλλαξαν τα πράγματα. Σε πολύ άσχημο σημείο. Ετοιμάζεται να πάει το Δεκέμβριο στη Μόσχα ο Τσίπρας. Από την άλλη μεριά έχει, ας πούμε, New York Times, που είναι ανεξάρτητα να με το τι πολιτικά πρεσβεύει, είναι από τις πιο έγκυρες εφημερίδες, γιατί την έζησα 17 χρόνια στην Αμερική, και ό,τι γράφει το New York Times κατά 95% είναι έτσι και αναπαράγεται μετά. Άμεση σχέση με FBI, CIA, Department, και ξέρουν τι λένε. Υπάρχουν ευθείες βολές στο κείμενο περί ρούβλια, Πούτιν, χρήματα κτλ. Και από την άλλη μεριά συμπεριφέρεσαι εσύ απέναντι αυτοί εκεί αθλητικοί δικαστές, γραμματείς και φαρισαίοι. Τι γίνεται, δεν έχουν τσίπα κανένας τους? Τη μία ομάδα, σύμφωνα με αυτά που έχετε ψηφίσει, 2-4 αγωνιστικές, 2-3 βαθμούς, στην άλλη ομάδα τα γεγονότα γίνανε στη Χονολουλού, πάρε 15.000 και κάψε όλο τον κόσμο μετά. Η δημοκρατία πού είναι ρε, και η ισονομία? Και ζητάνε από τον κόσμο να είναι, δηλαδή τι να είναι?
να μην πω τη λέξη, να την πω τη λέξη, μην με κόψει κανένας, να παριστάνει μια ζωή το μαλάκα. Εκεί έχουμε φτάσει. Μια ζωή δηλαδή να με... Τι δεν βλέπουνε και τι δεν καταλαβαίνουνε. Δώστε το πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ να με λοιπόν, να τελειώνει η ιστορία, να μην γίνονται λοιπόν και επεισόδια. Δηλαδή εγώ ρε φίλε, πώς να ανταγωνιστώ, πού θα βρω το δίκιο μου, τι θα πω στον οπαδό μου, στον επενδυτή να με... Με τι καρδιά και με τι αυτό να παίξω να κάνω επένδυση όταν εδώ γίνεται με το έτσι φόρο που λέει και εσύ δεν άκου για να καταλάβεις το μέγεθος. Μου βγαίνει ο Τάσος το πρωί και μου λέει γιατί λέει δεν έβγαλε ανακοίνωση ο Άρης για τη διαιτησία του Κομίνη. Φοβήθηκε μην τον τραβήξει. Περίμενε να τελειώσω. Φοβήθηκε μην του τραβήξει το αυτί ο Μελισανίδης για τον προστατευόμενό του, τον Κομίνη. Δηλαδή, λένε, ο Άρης έχει σύμπραξη με τον Μελισανίδη. Και τι κάνει, έρχεται ένας διαιτητής λοιπόν που είναι του Μελισανίδη. Με αδική. Άρα καταραίει η παπαριά ότι έχει σύμπραξη με τον Μελισανίδη. Και στο γυρίζει και σου λέει, ο Μελισανίδης δεν σε αφήνει να βγάζει ανακοίνωση. Την ίδια στιγμή σου λέει ο πρόεδρός σου, ενώ σου λέει είσαι με τον Μελισανίδη, ο πρόεδρός σου είναι κολλητός με τον Μαρινάκη. Ό,τι ναι. Μπούρδα κατέβει στον καθένα. Και συνεχίζουν κάθε είναι... μέρα και άλλη μπούρδα. Δεν είναι μπούρδα. Είναι ο κολομπούρδας. Είναι... Πεκτάρα ο κολομπούρδας. Άκουσε με, είναι και περίφημη προπαγάνδα. Άκουσα και κλείνω δύο λεφτά. Πες το, Παύλο, ναι, γιατί περιμένουν άλλοι τρεις. Ναι. Το άλλο ράδιο. Αυτή η ιστορία ξεκίνησε, θα σου πω αμέσως. Έβγαλε αυτόν με τον Καρπετόπουλο, που να μην το χαρακτηρίσω. Αυτός ο τύπος είπε ότι δεν έγινε τίποτα στην Αθήνα. Δεν ακούστηκε στο Πανιόνιο ο Άρης. Δεν μίλησε ο Άρης. Ακούστη είπε. Από εκεί ξεκίνησε, φίλε. Το θέμα, λοιπόν, δεν είναι, το θέμα λοιπόν δεν είναι αν είναι πέναλτι, όχι, είναι αν μιλήσεις. Ναι. Και αν μιλάς, δηλαδή, ξέρεις τι λένε, ο γραφικός ο Άρης μιλάει. Α, βέβαια, ο Άρης όταν μιλάει είναι γραφικός. Όταν αυτοί γαυγίζουνε, είναι όλα καλά, πρέπει να είναι έτσι, έχουμε δίκιο. Ενώ αυτοί γαυγίσαν για δύο ανάποδα πλάγια. Από αυτόν τον τύπο που τον είχε μία ώρα και έλεγε για να μην πει τίποτα. Ποιος, ο Καρπετόπουλος. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε στο επόμενο. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα. Κάτσε να πω εγώ ρε φίλε. Καλησπέρα. Έλα Χρύσανδε. Ορίστε ρε φίλε. Να το. Έλα μακούτε. Ναι. Ο Πάρης είμαι. Επειδή και εγώ τον άκουγα χθες τον Καρπετόπουλο. Ναι. Κάτι λάθος άκουσε ο Παύλος. Ο Καρπετόπουλος αυτό που είπε είναι ότι δεν φωνάζεται τόσο πολύ από τη Θεσσαλονίκη για την αδικία που έγινε. Πόσο θες να φωνάξουμε. Τι άλλο κάνουμε δηλαδή. Αυτό είπε. Απλά. Εγώ από τα λεγόμενα του Καρπετόπουλου κατάλαβα εντελώς τα αντίθετα από αυτά που λέει ο Παύλος. Μάλιστα, τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει δίπον και ο Καρπετόπουλος. Έτσι, τώρα άποψη δικιά μου, έτσι, ναι. Από αυτά που άκουσα, από αυτά που μπορώ να καταλάβω. Καλώς. Εντάξει. Ωραία. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι η έκθεση της αστυνομίας έκανε τη διαφορά. Φυσικά η έκθεση της αστυνομίας. Για την τιμωρία. Γιατί στη Θεσσαλονίκη υπάρχει έμιστος υπάλληλος στην ΠΑΕΠΑΟΚ που είναι πρώην αστυνομικός διευθυντής. Αν δεν κάνω λάθος. Καλά, ο πρώην αστυνομικός διευθυντής δεν καθορίζει τις εκθέσεις αστυνομίας σήμερα. Τις εκθέσεις αστυνομίας σήμερα τις καθορίζει ο τωρινός. Δηλαδή, και θα ήταν καλό ο τωρινός, αν λοιπόν η έκθεση αστυνομίας είναι κανονική, να μας τη δώσουν. Αλλά δεν μας τη δίνουν. Η ΠΑΕΠΑΟΚ έφαγε πρόστιμο 15.000 για τα επεισόδια που έγιναν με τον Άρη. Άρα κάτι έγινε, γίνανε επεισόδια. Ναι, αλλά ψευδώς διαβάζω μάλλον ψέματα ότι έγιναν μια μισή ώρα πριν το μάτς ενώ δεν έχουν έρθει οι αποστολές. Όχι. Γιατί τα λένε αυτά τα ψέματα, θα σου πω εγώ. Ναι. Γιατί ο ΚΑΠ λέει ότι εφόσον έχουν έρθει είναι άλλες οι ποινές. Ναι. Ένα ψέμα το διαδίδουν ενώ έγιναν 6 και 17. Δεύτερον, δεν υπήρχε λέει τραυματισμός ενώ υπάρχουν τραυματισμοί. Αφού έβγαλε και ανακοίνωση η αστυνομία την επόμενη μέρα ότι δεν όχι, όχι η αστυνομία. Όχι η αστυνομία. Οι συνδικαλιστές αστυνομικοί ναι, που τους κάψανε. Η αστυνομία, οι συνδικαλιστές. Έχει διαφορά. Αστυνομική. Άλλο η διοίκηση. Ναι. Άλλο ο συνδικαλιστής που κάει και το χέρι του. Καταλαβαίνω, ναι, έχει δίκιο. Καταλαβαίνω. Καζίνα κάει και επίσης. Επίσης, μιλάει για φθορά, περιουσίας. Ουρλιάζει ο καντινιέρης που του κάψαν την καντίνα. Φυσικά, πάλι τίποτα. Είναι, λέει, ένα στενό κάτω από την τούμπα. Άλλο ψέμα κι αυτό. Είναι ακριβώς η θύρα 7 πίσω, φαίνεται. Όλα αυτά τα ψέματα λοιπόν πήγαν στο αθλητικό δικαστή. Ο αθλητικός δικαστής προφανώς το πήρε. Είδε ένα στενό από κάτω μια μισή ώρα πριν.
Άμα δεν υπάρχει έκθεση αστυνομία, λέει 6 και 17 επιτέθηκαν με μολότοφ έξω στον περιβάλλοντα χώρο του κηπέδου. Τραυματίστηκε αστυνομικός. Πώς θα τιμωρηθεί? Από εκεί ξεκινάνε όλα. Πάμε για hard rock καταστάσεις πλέον. Εγώ αυτό βλέπω, γιατί και... Δεν πρέπει να παρασυρθούμε. Εμείς τι να παρασυρθούμε? Εμείς τη δουλειά μας κοιτάμε να κάνουμε. Εμείς δεν πρέπει να παρασυρθούμε. Είμαστε. Κοίταξε, δόξα τω Θεώ, μεγαλύτερος εσύ από μένα. Θα το θυμάσαι καλύτερα. Εμείς τουλάχιστον πόσο δεν πήγαμε... Πόσο εγώ 34. Ωραία, 26 είμαι εγώ, 34 εσύ. Τι είπα. Φιλαράκι, εμείς πουθενά δεν πήγαμε με άλλη ομάδα να σηκώσουμε μαζί πανί. Το ξέρω πολύ καλά. Όχι μόνο αυτό. Δεν κάναμε τέτοιο πράγμα. Ακόμα και οι χειρότεροι μας παράγοντες. Οι χειρότεροι μας παράγοντες, ρε παιδί μου. Συμφωνώ μαζί. Δεν ανέβηκαν σε άρμα. Κανένας. Ποτέ μα. Οι οπαδικοί μας πατέρες, έτσι. Έτσι. Γιατί κάποιοι οπαδικοί πατέρες πηγαίναν σε άλλα γήπεδα. Εγώ, Χρήστανθε, αυτό που έχω να πω είναι κάτι ακόμα που με ενοχλεί. Πες και το, από το δικό σας ραδιόφωνο. Παρακαλώ. Πες. Τι θέλετε. Και από άλλα ραδιόφωνα. Ναι, τι... Είναι αυτή η καραμέλα για τον Καρυπίδη με, ναι, το φωτομοντάζ από έργα, ναι, και άλλες βλακίες. Έργα. Δηλαδή το... Τι το... φωτομοντάζ από έργα. Ναι, υπάρχει αυτό τώρα. Στο δικό μας το ραδιόφωνο, δηλαδή, δεν υπάρχει πουθενά. Σε εσάς μπορεί να μην υπάρχει. Σε άλλα ραδιόφωνα της πόλης. Ναι, ωραία. Άμα υπάρχει που σε άλλα ραδιόφωνα, ας κάνουν, ναι, ό,τι θέλουν. Πήρα να σου πω, ρε φίλε. Ναι, εντάξει. Κουβέντα κάνουμε και πήρα να σου πω το παράπονό μου. Αυτό με τη βλακή, αυτό με το φωτομοντάζ που λένε. Φωτομοντάζ με έργα, τι δηλαδή? Το ρίσιο που έγινε το εστιατόριο, που είναι μια πολύ ωραία κίνηση από τον Απένταρο τον Καρυπίδη για μερικούς. Που έκανε εστιατόριο, θέλω να σου πω, να ρωτήσουν, ναι, να σου πω το catering που τρώνε, να πάνε να φάνε και αυτοί που τα διαδίδουν. Ναι. Που είναι και εξαιρετικό, ο Ζάικος. Εξαιρετικό. Δυστυχώς. Είναι ψεύτικα και τα φαγητά. Θέλουν να ρωτήσουν τους παίκτες του Άρη. Που κάνουν το σταυρό τους και λένε τι είναι αυτές οι εγκαταστάσεις. Σε λίγες μέρες θα έχετε ένα, σας το πει. Έτσι. Σε λίγες μέρες λοιπόν που θα έχεις ένα παίκτη το Άρη που το λέει, θα το βάλεις αυτούς εδώ πέρα τους ψεύτες και θα τους το κολλήσεις στη μάπα τους. Εδώ, ρε φίλε, κάνανε δημοσκόπηση για ποιος αδικήθηκε πιο πολύ από τον Κομίνη τώρα. Τι συζητάμε τώρα, καταλαβαίνεις που πάμε. Πρόσεξε όμως κάτι. Πρόσεξε κάτι. Όταν λοιπόν φτάνουν σε ακραίες τέτοιες περιπτώσεις, το κάνουν ακριβώς για να ασχοληθείς. Γιατί αν ήταν απλά φυσιολογικά δεν θα σχολιώσουν. Ναι, αλλά η βλακία, ξέρεις, είναι ανίκητη και καμιά φορά. Ξέρουν ότι δεν έχουν τον Αριανό. Ξέρουν ότι δεν έχουν τον Αριανό. Δεν τους εμπιστεύεται ο Αριανός. Και γι' αυτό το λόγο προσπαθούν να προκαλέσουν την έλευση του Αριανού με ακριβώς τον αντίθετο τρόπο. Ναι. Πώς μ' ακούνε, πώς μ' ακούνε εμένα αυτή τη στιγμή 30.000 παοξίδες περίπου. Έτσι. Καλά, ρε Χρήσανθε. Έγινε, να είσαι καλά. Άγινε, να είστε καλά. Η διαφορά είναι ότι εγώ λέω ότι μ' άρεσε. Κάποιοι λένε ότι είναι δημοσιογράφοι. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Κάποιοι, όχι όλοι, γιατί υπάρχουν καλησπέρα και πραγματικά αντικειμενικοί. Πραγματικά, παρακαλώ. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σας. Ένας από τους 30.000. Α, γεια σας. Τι κάνετε? Είδες, επιβεβαιώνετε. Καλά, καλά. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι καταρχήν. Να ρωτήσω. Λόγο δέχεστε? Πάντα. Μιλάτε για τιμωρησία του ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Μήπως έχετε υπόψη σας πέρσι ο ΠΑΟΚ πόσες φορές έπαιξε κλεισμένο το θυρών? Τι σημασία έχει, άδικα? Άλλο το άδικα, άλλο το δίκαιο και άλλο ατιμωρησία. Ατιμωρησία σημαίνει κάνω κάτι κακό και δεν τιμωρούμε. Ναι. Αν ξέρω καλά ελληνικά. Σωστά. Αν κάνω κάτι κακό και τιμωρηθώ, δεν είναι ατιμωρησία. Συγγνώμη, αν κάνεις 10... Μισό λεπτό. Μισό λεπτό, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, ναι. Αν κάνεις 5 κακές πράξεις. Ναι. Και τιμωρηθείς για τις 3, όπως προβλέπετε. Και μείνεις, ναι, ατιμόρυτος για τις άλλες 2. Έχεις τιμωρηθεί? Για τις 2 υπάρχει ατιμωρησία. Γιατί εμείς είπαμε για κάτι άλλο, για τη μία συγκεκριμένη, λέω εγώ. Λέω για τη συγκεκριμένη είχα... με τις Μολότοφ στο ΠΑΟ Κάρης. Είπα εγώ για κάτι άλλο. Πέρσι, ναι. Εγώ ξέρω ότι πέρσι είχα διαρκείας της ομάδας μου, ναι, και από τα 17 παιχνίδια τα εντός, τα 10 ήταν και κλεισμένο το θυρών. Να απευθυνθείς σε αυτούς που κάναν τα επεισόδια και τιμωρήθηκες. Να απευθυνθείς στον πρόεδρο σου που μπήκε με το όπλο μέσα. Μπήκε με το όπλο πέσω. Μπήκε μέσα με το όπλο ο πρόεδρος σου και γιατί πήγα πέρσι. Αυτό ήταν το δεύτερο παράδειγμα τιμωρίας. Μπήκε πέρσι με το όπλο Ιβάν, έτσι. Ναι. Έχασε ένα τίτλο, πάω από αυτό το πράγμα. Και τι φταίμε εμείς γι' αυτό? Ρε φίλε μου, άλλο σε ρωτάω, μίλησες, ναι, για τιμωρησία. Μα μίλησα για συγκεκριμένο... Μισό λεπτό, γιατί μήπως δεν μιλάω εγώ καλά ελληνικά. Μίλησα, ναι, για συγκεκριμένο γεγονός. Μολότοφ στο ΠΑΟ Κάρης, τραυματισμός αστυνομικού, κάψιμο καντίνας, έξω από το γήπεδο στον περιβάλλον χώρο του γηπέδου. Ο ΠΑΟΚ τιμωρείται με 15.000 πρόστιμο. Την ίδια στιγμή,
ΑΕΚ, Ολυμπιακός. Μολότοφ, τραυματισμοί αστυνομικών στον περιβάλλοντο χώρο του γηπέδου. Μείον 3. Δύο αγωνιστικές, 73 χιλιάρικα. Τι είναι αυτό. Καταρχάς, αν γινόταν ανάποδα, αν γινόταν ανάποδα, δεν θα ούργιαζες τώρα. Φυσικά. Εντάξει, αυτό λέω. Αλλά θέλω να σου πω ότι εγώ σε εκείνο το παιχνίδι μου έξω από το γήπεδο και οι μισθοί δεν καταλάβανε τι έγινε. Και στα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο, έξω από το ΑΚΑ καίγεται ολόκληρο. Δεν είναι το ίδιο πράγμα το ένα με το άλλο. Δεν ξέρω να το καταλαβαίνεις. Ναι, μπορεί απλά θέλω να καταλάβεις και εσύ κάτι άλλο. Ο αθλητικός δικαστής δεν αποφασίζει με το αν κατάλαβες τι έγινε ή δεν έγινε. Υπάρχουν αρμόδιες αρχές. Αν στη μία περίπτωση η αστυνομία έγραψε ότι έγινε και στην άλλη περίπτωση η αστυνομία δεν έγραψε ότι έγινε, ο αθλητικός δικαστής θα πάρει το χαρτί και θα πει «Α, πότε έγιναν τα επεισόδια? Μια μισή ώρα πριν το μάτς». Ενώ έγιναν 45 λεπτά. Είχαν έρθει αποστολές? Όχι, ενώ είχαν έρθει αποστολές. Καταγγέλλεται δηλαδή την αστυνομία ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά της στη Θεσσαλονίκη? Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω, μάλλον δεν ακούσω όλες τις εκπομπές. 100%. Λέω ότι η αστυνομία, λέω και ζητάω δημόσια από την αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης να μας δώσει την έκθεση για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Την αστυνομική έκθεση. Αυτό δεν λέει κάτι, αν η έκθεση δεν γράφει κάτι δεν είναι καλή. Ωραία, άμα δεν λέει κάτι ας μας τη δώσει. Ωραία, να σου το πω κι εγώ αλλιώς. Εγώ ξέρω ότι την ώρα που ξεκίνησαν όλα αυτά που ξεκίνησαν έξω το γήπεδο, ήμουν μέσα στο γήπεδο και έβλεπα τους παίχτες του Άρη στον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας. Είχε έρθει η αποστολή, ρε φίλε. Ενώ λένε όλοι οι συνάδελφοι από τον πάγκο ότι δεν είχε έρθει. Ήτανε μέσα και περπατούσαν μέσα στο γήπεδο. Καταρχήν ήμασταν, επειδή υπάρχει μια συγκυρία, ήμασταν live στον αέρα. Ναι, υπάρχει και το ηχητικό. Η αποστολή είχε έρθει. Το ξέρω. Ξέρω και πού έγινε ακριβώς τώρα. Υπάρχει το βίντεο με τον άνθρωπο που έχει καεί καντίνα του, ρε τώρα. Τι να λέμε τώρα. Υπάρχει. Που το λέει, υπάρχουν οι τρεις αστυνομικοί που πήγαμε καμένα τα χέρια στο 424. Είναι γεγονός, τι να κάνουμε τώρα, δεν αλλάζει αυτό. Αλλά δεν γίνεται. Για να κάνουμε και λίγο χιούμορ, 4 χρόνια που λείπατε όλοι, αυτός ο άνθρωπος τον πάω κόλλο μου σε πάλι. Κάνεις λάθος. Στις καντίνες δεν πήγες όλα τα χωριά γύρω-γύρω που πήγαινε ο Άρης. Τι τρώγαμε, βρώμικο τρώγαμε εμείς. Ωραίο βρώμικο. Να είσαι καλά, φίλε. Έχουμε άλλο Χρήστο. Εμένα μ' άρεσε ο φίλος όμως ο προηγούμενος. Μπήκε και έκανε κουβέντα. Και έκανε συζήτηση. Υγιή κουβέντα. Έτσι. Ωραία, πάμε. Υπάρχει ακόμα ένας, παιδιά. Παρακαλώ. Από τους 30.000. Μ' ακούτε? Ναι. Εσείς είστε από τους 150.000 Αριανούς που ακούν την εκπομπή ή από τους 30.000 Παοξίδες? Από τους 30.000 Παοξίδες είμαι το νούμερο 2. Προφανώς δεν ξέρω. Πάντως, να σας πω κάτι. Επιβεβαιώνετε πάντως ότι μας ακούτε. Αυτό είναι καλό. Απλά να το πείτε, αν πάρει focus, μην πείτε ότι ακούγατε τον Κόλκα. Θα σε πω κάτι. Ναι, να πείτε ότι ακούγατε εμάς, όχι τον Κόλκα 12 η ώρα. Πρώτη φορά ακούω τη δικιά σου εκπομπή. Αυτό ψέματα τώρα είναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Ποια? Δεν σε ξέρω στο όνομα. Α, δεν με ξέρεις. Άκουσα να σε λένε Χρύσανθο. Εσύ είσαι ο Χρύσανθος? Εγώ είμαι, ναι. Ωραία. Εγώ είμαι φίλε μου, με λένε Μιχάλη. Γεια σου, Μιχάλη. Είμαι ο παδός του ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Είμαι 53 χρονών. Πολύ ωραία. Αλλά θέλω να πω το εξής. Ναι. Γιατί παρατηρώ πάρα πολύ και σε πολύ άσχημο τρόπο ναι. Αυτό το μέρος που υπάρχει μεταξύ οπαδών του ΠΑΟΚ και του Άρη. Ναι. Ή μεταξύ οπαδών του Άρη και του ΠΑΟΚ. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω, δηλαδή και το εύχομαι αυτό, ειλικρινά σου λέω, γιατί τις έχω ζήσει κάποιες καταστάσεις στη δεκαετία του 80, να πηγαίνω εγώ στο γήπεδο του Χαριλάου μαζί με φίλους μου Αριανούς, με κασκόλ του ΠΑΟΚ και να κάθομαι στο κέντρο του γηπέδου, δεν θυμάμαι τώρα τη θύρα, ειλικρινά, γιατί έχω πάρα πολλά χρόνια. Τώρα όμως είναι 2018. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Χρήσαβε, ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να βάλουμε μυαλό. Ναι. Και ότι δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε, ρε παιδί μου, οπαδοί, απλά. Φύλαφοι, ναι. Όχι οπαδοί. Ναι. Φύλαφοι. Γιατί, τι σημαίνει οπαδός? Οπαδός. Δεν ξέρω, δηλαδή το θεωρώ, ρε παιδί μου, κάτι σαν... Να σας ενημερώσω λοιπόν ότι οπαδός σημαίνει αυτός... Άκουσε με λίγο, κύριε μου, ακούστε με. Οπαδός σημαίνει αυτός που ακολουθεί κάτι πιστά. Ναι, αυτή είναι η αρχαιοελληνική έννοια της λέξεως. Εδώ θέλω να καταλήξω. Ναι. Ο παδός είναι ο Πασόκος, είναι ο Νεοδημοκράτης, είναι ο ΚΚΚ, αυτή είναι η οπαδή. Δεν είναι ο παδός μόνο αυτός. Αυτή είναι η οπαδή. Αυτός που αγαπά κάτι και το ακολουθεί πιστά. Αυτό σημαίνει ο παδός. 41. Είσαι 41. Αυτά τα λάθη που κάναμε στο παρελθόν, ναι, μπορούμε να τα κάνουμε στο μέλλον? Ναι, μπορούμε. Μπορούμε. Αν έχουμε διδαχθεί από το παρελθόν, ναι, μπορούμε.
Έτσι. Γιατί να μην διδαχθούμε και τώρα. Εγώ να σου πω την αλήθεια, χαίρομαι που βγήκε ο Άρης στην Α κατηγορία. Ωραία. Το χαίρομαι ειλικρινά σου λέω, έτσι. Και δεν το στείλω, παιδί μου, ξέρεις, υποτιμητικά αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Ωραία. Εγώ χαίρομαι να είναι ο Άρης, θα χαρώ ακόμα περισσότερο να έρθει και ο Ηρακλής. Πόσο και ο Απόλλων Καλαμαριάς. Καλώς. Να είστε καλά. Έχουμε άλλο Χρήστο. Απλά το θέμα είναι, ναι. Εσύ θα χαρείς να γίνει αυτό το πράγμα. Να έρθει ο Άρης στην Α Εθνική να μείνει και να πρωταγωνιστεί. Να πούμε οι υπόλοιπες δύο ομάδες. Να έρθει. Ή φυσικά. Να είμαστε ρε παιδί μου όλοι φίλοι. Ναι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Φυσικά. Θα το ακούσω αυτό. Αρκεί να υπάρχει ισονομία και να εφαρμόζεται για όλους ίσα οι νόμοι. Δεν θα έχω κανένα πρόβλημα. Μακάρι. Πέστε με αυτό, γιατί τόσα χρόνια η Θεσσαλονίκη πάντα ήταν υπό. Η Θεσσαλονίκη, έτσι. Δεν λέω ο Πάκο Άρης. Λέω για τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσύ, ρε Χρυσάδε, και χάρηκα που σε άκουσα, χάρηκα που τα είπαμε. Ωραία. Αν σας πάρουν από τη Focus, να πείτε ότι μας ακούσατε. Λοιπόν. Ποια Focus. Ποια είναι η Focus. Η αυτή που κάνει η εταιρεία δημοσκοπήσεων. Όσοι ακούτε τώρα και σας πάρουν, θα πείτε 5-7 όλα μπαουτάρις ακούμε. Λίμπερο. Εγώ ακούω Λίμπερο. Μπράβο. Ακούω άντε, πείτε ότι ακούτε το Ζαγόρα, δεν μας πειράζει. Λίμπερο όμως να πείτε. Εντάξει. Εντάξει. Δεν φοβάμαι χωρίς να είμαι. Να είστε καλά. Κλείνουμε. Έχουμε ακροατήριο. Φίλε, μας περιμένουν τα παιδιά μας, φίλε. Κι άλλος ακροατής περιμένει. Όχι. Θα κάνεις διάλειμμα. Εντάξει, φίλε. Σε πήγαμε 6-7 παρά 20. Λίπερο 107,4 All About Aris On Air. Επιστρέψαμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Πάμε στον τελευταίο φίλο. Γιατί μετά θα έχουμε το σταμάτη του Μωρίλη μας μεταφέρει τα τελευταία νέα από τον Μπασκετικό Άρη πριν τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλώς τον, τελευταίο ή καλύτερος. Χρήστος. Έχει αποχωρήσει. Νικό, δεν πειράζει, τα ακούει. Πού είσαι ρε τεράστιε θρελικέ, Σιρόπουλε, Βαγγέλη Σιρόπουλε. Πού είσαι ρε μεγάλε, γιατί τι έλεγε. Εγώ με αυτούς που σας πήραν προηγούμενο τηλέφωνο, ούτε άρρωστος λέει δεν έχανα. Ούτε άρρωστος. Πού είσαι ρε τεράστιε θρελικέ τάπα. Και βγήκε τι σε είπε ο προηγούμενος πως είναι 53 χρονών. Ναι. Δεν θα μας πει αυτός όταν πήγαιναν οι Αριανοί στο δικό του το γήπεδο. Ποτέ δεν κέρδιζες. Και θα σου πω κάτι. Το 10 χρόνια το θυμάται. 10 χρόνια τους λέγαμε. Ναι. Τάχτιτζι. Ξέρουν αυτοί. Εγώ μπορεί να μην το λέω καλά το όνομα. Ξέρουν τι εννοώ. Γιατί λέει πήγαινε με φίλο του Αριανό. Γιατί έτσι γινόταν. Έβαζε το κασκόλ μέσα από την μπλούζα και καθόταν παρέα με τον φίλο τον Αριανό όπως γινόταν στο μπάσκετ. Γιατί ο άλλος γύριζε την μπάλα και έλεγε πού είναι η μπάλα και την έκανε ο μεγάλος Νίκος Γκάλης. Ναι. 10 χρόνια μπροστά στα μούτρα τους παίρνανε πρωτάθλημα. Θέλω να σας πω τι λέγανε για τον Μιχαηλίδη τότε. Τι. Ότι ήταν φίλο Παναθηναϊκός, φίλο που του μπει ο Γιανακόπουλος. Είχαν έναν άλλον εκεί πέρα στον τάφο του Ινδού. Δεν θα πω το όνομα, θα το μάθουνε. Θα σηκωθεί ρε ο τραπεζίτης που σας έκανε με τη Μιλ, με το κουρασάν, το Μόλτο και με το Δέλτα και θα σας κυνηγάει. Κάνετε χορηγίες βρε, 60-70 εκατομμύρια χρέη και θέλει. Και τώρα κοίταξε, θέλει να πάρω πρωτάθλημα κύριοι. Γιατί δεν μπορούν, δεν αντέχουνε. Ήσουν 6 χρόνια στην ανυπαρξία. Πώς τη γλίτωσα να μην πάρω ένα πρωτάθλημα. Το πήρα το 85. Γεια σου ρε τεράστιο κουλούρι. Το θυμάσαι τον κύριο κουλούρι. Εγώ όχι. Κύριε Παπαδόπουλε. Όχι μόνο αυτό. Πέφτω την πρώτη φορά και πάω πώς γίνεται στο γήπεδο και χάνουν ένα 4. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα οι φίλτα φιλαράκια. Πόπο, έτσι δεν είναι κύριε Νικόλα Σταρούχα. Με τον φίλο τον αδερφό σου, τον φιλαράκι, τον αδερφιά. Βάλε τον επίλογο γιατί έχω στα μάτια μου ρελί. Βάλε τον επίλογο. Άντε καλά. Καλό απόγευμα. Να είσαι καλά, λοιπόν. Καλό, έχω κι άλλα, έχω κι άλλα. Λοιπόν, τέλος γραμμές. Για να μιλήσουμε και λίγο για τον μπάσκετ. Έχουμε παιχνίδι άλλωστε και το... Τι, τον έχουμε έτοιμο. Ωραία, λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον αρμόδιο. Για θέματα μπάσκετ, σταμάτη Μωρελή να μας μεταφέρει όλα τα τελευταία νέα περίπου 24 ώρες πριν το ντέρμπι του Άρη με τον Παναθηναϊκό στο Νικ Γκάλης Χολ. Σταμάτη μου, καλησπέρα. Τι γίνεται, καλησπέρα, ας τον κόσμο να μιλήσει. Ας τον κόσμο. Μίλησε, φίλε.
Αλλά όταν, όταν έχω στα μάτια μου γελί, δεν γίνεται να μιλάει κανένα. Είναι ο συνάδελφος δίπλα ή έφυγε ο συνάδελφος. Έφυγε ο συνάδελφος στα μάτια μου. Τακτικές παλαιών χρόνων σε άλλα ραδιόφωνα, τις ξέρεις. Σωστά, ναι. Τότε που αφήνανε το, το σε εισαγωγικά ούζο. Έτσι, έτσι στα μάτια μου, έτσι. Τι γίνεται, έτοιμα τα παιδιά μας. Εντάξει, προετοιμασία είναι πλέον στο τελικό στάδιο. Έτσι, τελική ευθεία πλέον για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Αύριο στις 6. Ένα παιχνίδι που είναι, χαρακτηρίζεται ντέρμπι, γιατί ο Άρης παίζει εντός έδρας. Ο Άρης πρόκειται μια καλή εμφάνιση και την νίκη επί του Λαυρίου. Κοντά σε ένα Παναθηναϊκό που τα έχουμε ξαναπεί. Είναι μια ομάδα που και πάλι έχει, τίτλο, έχει στόχο το τίτλο. Ναι. Και βέβαια έτσι όπως είναι δομημένη έχει ως στόχο και την παρουσία στην Σταθμή της Ευρωλίγκας, δηλαδή στο χέρι ψηλά την Ευρωλίγκα. Έτσι, ένας παραγωγός που κέρδισε την Μακάμπη στον πρεμιέρα της Ευρωλίγκα, δείχνοντας καλό πρόσωπο σε γενικές γραμμές, έτσι έδειξε ακόμα ότι και αυτός θέλει πολύ χρόνο. Με δυσκολία ήρθε η νίκη χθες. Ναι, είδα με δυσκολία. Κοιτάξτε, ο Παναθηναϊκός έχει προσωπικότητες. Αυτές μίλησαν χθες. Ναι. Δηλαδή μίλησε με τον Κωδικό Καλάθι, του Λοντζέσκι. Έτσι, ο Ατοκούμπο που ξέρουμε ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να μην είναι ισχυρή προσωπικότητα μέσα στο παρκέ, αλλά δίνει αυτό που θέλει η ομάδα. Δηλαδή δίνει ενέργεια, δίνει άμυνα, δίνει το κάτι παραπάνω. Αυτό είναι που επίσης έχει ο Παναθηναϊκός πέρα το καλό ρόστερ. Έτσι, έχει τις προσωπικότητες. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσει ο Άρης αύριο. Αν υποθέσουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει κούραση, γιατί χθες έπαιξε, θα παίξει αύριο, ο Άρης είχε χρόνο να ξεκουραστεί, γιατί η ομάδα δεν έχει μπει ακόμα στη λογική των δύο αγώνων, όπως θα συμβεί από την επόμενη. Έτσι θυμίζω το παιχνίδι με την Κατάγια 17, είναι στις 7 η ώρα στο Αλεξάνδριο. Ο Άρης λοιπόν έχει μια εβδομάδα να ξεκουραστεί πριν μπει σε αυτή τη λογική των δύο αγώνων. Ο Αγγέλου είδε τον Παναθηναϊκό, είδε κάποια πράγματα του Παναθηναϊκού που θέλει, πάνω στα οποία θέλει να χτυπήσει. Αύριο εξενήθηκε πάρα πολλά, γιατί δεν έχει Παναθηναϊκός και πολλές αδυναμίες ομολογουμένως. Τώρα εντάξει, μην κρίνουμε το χθεσινό παιχνίδι, ήταν και η πρεμιέρα. Εντάξει, ήταν και μια Μακάβη που γενικά είναι μια ολοπρόσαλη ομάδα. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος να βάλει τη Μακάβη τι μπορεί να κάνει, πώς μπορεί να εμφανιστεί. Και αυτό είναι που τη χαρακτηρίζει και δεν τη δίνουν αρκετοί πολλές πιθανότητες να κάνει κάτι. Γιατί είναι η Μακάβη, έτσι, με την ολοπρόσαλη χαρακτήρα, αλλά νομίζω ότι ο Άρης θα κατέβει με πίστη για να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο. Έτσι διαθέτει μια ομάδα που έχει δείξει, έδειξε με το Λάβριο τουλάχιστον, ότι δεν φεύγει από το focus, δηλαδή από το στόχο, ό,τι και να γίνει μέσα στο παρκέ, είτε αυτό έχει να κάνει με διαιτησία, είτε έχει να κάνει με ένα καλό ξεκίνημα του αντιπάλου, που επίσης έγινε αυτό και στο Λάβριο. Ο Άρης έδειξε ότι έχει το focus, έχει την συγκέντρωση να παραμείνει στο στόχο. Εντάξει, τώρα κατά από την ελληνική πλευρά, νομίζω ότι σίγουρα πολλά θα κρυθούν στο ρυθμό, πολλά θα κρυθούν στο αν ο Άρης μπορέσει με την άμυνά του γενικότερα να περιορίσει, να εκλοβήσει αν θέλει στον Παναθηναϊκό σε κάποια στοιχεία του παιχνιδιού του. Αν μπορέσει και περιορίσει τον Καλάθι, σίγουρα θα είναι ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα για τον Άρη. Το Καλάθις, ακόμα και σε αυτόν τον Παναθηναϊκό γεμάτο, στο ρόστερ Παναθηναϊκού, έχει ηγετικό ρόλο. Έτσι. Είναι ο παίκτης πάνω από τον οποίο περνάνε όλα. Απ' την άλλη βέβαια ο Άρης θα πρέπει και αυτός να ασταμέτωτα να βελτιώσει τα ποσοστά γενικότερα που έχει τα τελευταία παιχνίδια. Έτσι να κερδίσει Παναθηναϊκό πρέπει να έχεις αρκετά καλά ποσοστά στα δίποτα και στα τίποτα και στις βολές. Αν εξαιρέσουμε τον Μαγκή και τον Κάιζερ, οι υπόλοιποι νομίζω ότι πρέπει να έχουν ψηλά ποσοστά στις βολές. Έτσι ο Μαγκή ξέρουμε δεν είναι καλός στις βολές. Επίσης σημαντικό θεωρώ είναι ότι θα είναι και το κομμάτι του κόσμου. Έτσι. Γιατί πάντα οι Αμερικανοί το έχουν ξαναπεί. Όταν μπαίνουν σε ένα γεμάτο γήπεδο, όταν έχει κόσμο, όταν μπαίνουν σε μια και βρίσκουν μια ατμόσφαιρα διαφορετική από αυτή που έχουν μάθει να παίζουν γενικά στην καριέρα τους, αυτό τους είναι ενέργεια. Οι Αμερικανοί συνήθως είναι παίκτες ψυχολογίας. Νομίζω ένα γεμάτο παλαιά αύριο θα δώσει το έξτρα κίνητρο στον κόσμο, στους παίκτες, συγγνώμη του Άρη, για την νίκη. Απ' την άλλη σίγουρα μπορεί να επηρεάσει τους κάποιους παίκτες του Παναθηναϊκού, οι οποίοι εντάξει, δεν έχουν συνηθίσει να παίζουν τόσο καυτές έδρες. Είναι ένα θέμα το, η παρουσία του κόσμου. Έτσι, τα εισιτήρια κινούνται έτσι, θα πω σε μέτριους ρυθμούς, προς ικανοποιητικούς. Βέβαια, ξέρουμε όλοι ότι ο Έλληνας είναι αυτό που λέμε στις τελευταίες στιγμές. Έτσι, και
ομολογουμένως διαβάζει σε αδικά ρεπορτάζ, ο κόσμος του Άρη κυρίως κοιτούσε πώς θα εξασφαλίσει εκείνο για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, που εκεί υπήρχε το θέμα της, το να μην βρει εισιτήρια. Από εκεί πέρα τώρα νομίζω ότι από σήμερα και κυρίως αύριο ο κόσμος θα έχει πιο πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για το μπάσκετ αυριανό παιχνίδι. Νομίζω, ξαναλέω, ότι μια παρουσία του κόσμου με ένα γεμάτο γήπεδο θα δώσει το κάτι παραπάνω στον Άρη. Δεν θα έχω στους παίχτες. Οι παίχτες του Άρη νομίζω ότι αυτά τα παιχνίδια δεν έχουν το άγχος της ανάγκης της νίκης, ούτε από θέμα επιβίωσης, ούτε από θέμα το να κυνηγείς κάτι. Παίζουν και δεν έχουν τίποτα να χάσουν με αυτό το παιχνίδι. Νομίζω ότι αυτό είναι η λογική του Αγγέλου σε αυτές τις αναμετρήσεις. Αλλά σίγουρα πάνω απ' όλα πρέπει να παλέψει για την νίκη. Αυτό είναι το ζητούμενο. Κανένας αθλητής δεν μπαίνει μέσα για να χάσει. Έτσι. Ναι. Όσο καλός και να είναι αντιπαλός, το πάντα παίζεις για την νίκη. Έτσι. Ή τουλάχιστον παίζεις για να δώσεις το καλύτερο σε αυτό. Έτσι. Και αυτό ακόμα είναι μια προσπάθεια, ένας στόχος. Να δώσεις το 100% και ας χάσεις. Θα δούμε. Δεν ξέρω. Μου φαίνεται ότι θα είναι δύσκολο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Δεν θα είναι τόσο εύκολο όσο μπορεί να φαίνεται κοιτώντας τα ρόστερ. Θεωρώ ότι θα το παλέψει αύριο. Έτσι, αρκεί κάποιοι παίρνουν κλειδιά, όπως για μένα, για παράδειγμα, ο Μπέλ, ο Τζόνς, ο Μποχωρίδης, βρουν μια καλή μέρα. Έτσι, γιατί ο Άρης για να κερδίσει τον Παναθηναϊκό πρέπει να έχει αρκετούς παίχτες σε καλή μέρα. Δηλαδή δεν του φτάνει, ας πω, ένας κορυφαίος. Πρέπει να έχει τρεις και τέσσερις κορυφαίους. Έτσι, για να μπορείς να κερδίσεις τον Παναθηναϊκό. Θα δούμε. Θα δούμε πώς θα κυλήσει το παιχνίδι. Θα δούμε σε κυλήσει το παιχνίδι, έτσι όσον αφορά το μάτς αύριο. Εντάξει, ο Άρης, αυτό το παιχνίδι στο Παλέ, είτε είναι ο Παναθηναϊκός, είτε ο Ολυμπιακός, που είναι οι ομάδες που είναι να σκαλεί παραπάνω, έτσι, στο δικό πρωτάθλημα, ξέρει ότι μπαίνει με τον τίτλο αν δες του outsider, έτσι, γιατί έχει ένα ρόστερ που δεν είναι τόσο ποιοτικό όσο των δύο συγκεκριμένων ομάδων. Αλλά απ' την άλλη, μέσα στο Αλεξάνδρεια έχουμε δει και παλιότερα με μεγαλύτερες διαφορές στα μεταξύ του ρόστερ, ο Άρης να κερδίζει. Έτσι, γιατί να μην γίνει και τέτοιο και αύριο. Θα δούμε. Και για τον κόσμο, έτσι, αυτό το οποίο πρέπει να αναφέρουμε όσον αφορά την πρόσβαση στο Παλέ, είναι να έχουν όλοι στο νου τους στα μάτια ότι αύριο είναι και ο νυχτερινός ημαραθώνιος και θα υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην. Ναι, σωστά. Θα δώσω και λεπτομέρειες μόλις κλείσουμε. Ωραία, να έχουν το νου τους, έτσι πολύ σωστά το λες. Καλό θα είναι, βέβαια, επειδή έχουμε και την δικασία του Τουρνικέ και όλο αυτό το κόλλημα που λες και εσύ και όλο αυτό το θέμα θα δημιουργηθεί με τον νυχτερινό μαραθώνιο. Καλό είναι άπατε να έρθουν από νωρίς. Έτσι αύριο τους άλλους δεν έχει και ποδόσφαιρο, δηλαδή έχει εθνικές, δεν παίζει ο Άρης. Οπότε καλό είναι κάποιος να έρθει από νωρίς, 6 ώρα το μάτς, να ξεκινήσει 3.30, 4 να είναι στο γήπεδο, να μπει να δει τι γίνεται ακριβώς. Έτσι πώς θα μπει, πώς θα έχει το θέμα με το αυτοκίνητό του, γιατί πολλοί θα πάνε και με το αυτοκίνητο. Καλό είναι από νωρίς, ας μπεις μέσα και ας περιμένεις. Δεν χρειάζεται να μπεις δηλαδή με τον τζάμπολ. Έτσι λογικό. Θα δούμε. Ωραία, σταμάτησε. Ευχαριστούμε πολύ. Πολλά περισσότερα αύριο μέσα από τη συχνότητα του Λίμπερ 107,4 και το All About Άρης. Να είσαι καλά. Καλή. Λοιπόν, αυτά από το Σταμάτη Μουρελή. Να αναφέρω εγώ τις ρυθμίσεις που θα γίνουν αύριο τις κυκλοφοριακές λόγω του ημαραθωνίου της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, για να είστε προετοιμασμένοι. Από τις 6 το πρωί δεν θα επιτρέπεται η στάθμευση και από ώρα 3.30 το μεσημέρι η κυκλοφορία και η στάση στους παρακάτω δρόμους. Στη Λεωφόρο Νίκης, καθόλου το μήκος και το πλάτος αυτής. Στην 30 Οκτωβρίου καθόλου το μήκος και πλάτος αυτής. Στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου καθόλου το μήκος και πλάτος αυτής. Στην οδό 3 Σεπτεμβρίου από τη συμβολή της με τη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου έως τη συμβολή της με την οδό Μανώλη Ανδρώνικου και μόνο στο ρεύμα καθόδου. Στην οδό Μανώλη Ανδρώνικου καθόλου το μήκος και το πλάτος αυτής. Στην οδό Τσιμισκή καθόλου το μήκος και το πλάτος αυτής. Στην οδό Πολυτεχνείου καθόλου το μήκος και το πλάτος αυτής. Στην οδό Κουντουριώτη καθόλου το μήκος και το πλάτος αυτής. Και στο τμήμα της Λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου από τη συμβολή της με την οδό Ναπολέοντο Ζέρβα έως τη συμβολή της με την οδό 3 Σεπτεμβρίου. Οι εκδηλώσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν γύρω στις 11 το βράδυ. Άρα αύριο είναι να πάτε στο Παλέ. Πηγαίνετε νωρίς για να βρείτε και να παρκάρετε κιόλας. Αν είναι δύσκολη η κυκλοφορία στους δρόμους και γενικότερα οι υπόλοιποι, άμα μπορείτε να αποφύγετε το κέντρο, να το πράξετε. Δική μου γνώμη αυτή. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ακολουθεί ο Ραγιαμπλέ με τον Γιώργο Ματζιούκη. Θα τα πούμε πάλι όσο λαμπαουτάρεις on air τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 5, μπαίνοντας πλέον σε ρυθμούς ντέρμπι. Να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.